Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά. Στέφανε. Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή. Από σήμερα τέρμα τα λάθη. Φτάνει να είμαστε πάντα μαζί. Από σήμερα τέρμα τα λάθη. Φτάνει να είμαστε πάντα μαζί. Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή. Καλημέρα σας, καλημέρα Στέφανε, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, άλλη μία εκπομπή, εδώ θα πιούμε το καφεδάκι μας μαζί και έχουμε πολλά πολλά θέματα ετοιμάσει για σήμερα. Αλήθεια, εσείς ξέρατε ποια είναι τα επικίνδυνα αντικείμενα στο σπίτι σας? Ναι, ούτε εμείς. Σήμερα θα μάθουμε όμως. Το θέμα που επιλέξαμε για σήμερα και θα ασχοληθούμε και θα έχουμε και καλεσμένους εδώ στο στούντιο είναι τα τατουάζ. Μία μόδα που ήρθε στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα ακόμα πιο έντονα. Εμείς θα μάθουμε την ιστορία του τατουάζ και θα μιλήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν να κάνουν ένα ή περισσότερα τατουάζ στο σώμα τους και θα μας πούνε εδώ το γιατί. Επίσης, ασφαλώς, θα έχουμε και την συμβουλή της ειδικού. Θα είναι εδώ κοντά μας μία δερματολόγος για να μας πει και τι κίνδυνος ενδεχομένως υπάρχει αν κάνουμε ένα τατού και αν μπορούμε όλοι μας να κάνουμε τατουάζ. Θα μαγειρέψουμε ψάρι με διαφορετικό τρόπο και πολλά πολλά άλλα. Εδώ θα έρθω σε λίγο πάλι να θυμίσουμε όμως τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, στα οποία καλείτε για να παίξουμε το μουσικό quiz μαζί με τον Στέφανο. Που είναι πολύ απλό. Και έχουμε και ωραία δώρα σήμερα. Πολύ όμως. Το τηλέφωνο να σας δώσω πρώτα είναι το 211-55-55-50 ή μπορείτε να στείλετε και email στο email της εκπομπής, το οποίο είναι μαγκαζίνο live, μία λέξη, papakigmail.com και να σας θυμίσουμε και τα Facebook και τα Twitter που είναι μαγκαζίνο live, μία λέξη. Παίρνετε τηλέφωνο, τραγουδάμε ένα ρεφρέν, ένα κουπλέ, εύκολα. Πολύ. Και κερδίζετε ένα πολύ ωραίο δώρο. Σήμερα έχουμε σερβίτσια να σας δώσουμε. Και θα ξεκινήσουμε με το έτσι σερβίτσιο που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. 50 τεμαχίων. Το βλέπουμε νομίζω τώρα. Αυτό είναι το δωράκι μας για σήμερα. Και άμα το δώσουμε και αυτό, έχουμε και άλλα να δώσουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε τα θεματάκια μας. Καλημέρα. Πώς είμαστε? Καλημέρα. Καλά είμαστε. Έτσι, όταν ξεκινάμε και μουσικά... Ανεβαίνει είναι... διάθεση περισσότερο. Είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Όλοι. Ξυπνάμε. Τι σκεφτήκανε έτσι κάποιοι συνάνθρωποι μας, Γιώργο? Κυρίως στα social media. Στα social media. Τι έχει συμβεί? Αυτές τις μέρες στην Αθήνα, όσοι κυκλοφορούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα δουν ότι στα λεωφορεία και στα τρόλε υπάρχουν στίχοι του Κωνσταντίνου Καβάφη. Mm-hmm. Με αφορμή τα 150 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μας ποιητή, υπάρχουν στίχοι σε διάφορα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βέβαια, τα social media δεν μπορούσαν να μην ασχοληθούν με το θέμα αυτό και αποφάσισαν να το τρολάρουνε. Λοιπόν, επειδή εγώ το είδα εδώ στη σκαλέτα μου, και τι είναι το τρολ? Βλέπω εδώ και έκανε ένα τρολ. Τι είναι το τρολ? Το τρολ σημαίνει στη γλώσσα του διαδικτύου ότι παίρνουμε μία είδηση και την παραποιούμε. Δηλαδή την κάνουμε ψεύτικη, την παραποιούμε ή την διαφοροποιούμε. Είναι από κάποια λέξη άλλη, έτσι για να... Είναι από αγγλικό όρο που σημαίνει ότι μετατρέπω, τρολάρω, διαφοροποιώ αυτό που υπάρχει. Mm-hmm. Το οποίο είναι ψεύτικο, δηλαδή δεν είναι αληθινό. Καινούργια λέξη είναι αυτή. Ναι, είναι η εποχή του διαδικτύου. Και έτσι τρολάρανε λοιπόν τους στίχους του Καβάφη, κυρίως με στίχους από Έλληνες καλλιτέχνες και όχι μόνο. Έπαιξε καθόλου Άντζελα? Γιατί Άντζελα είναι κλασική. Ως ναι, πρώτη μπορώ να διαβάσω. Να σας διαβάσω, πούμε, από την Άντζελα γράψανε. Και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Και από κάτω, Άντζελα Δημητρίου. Επίσης, γράψαν του Αντίπα, οδηγώ και σε σκέφτομαι και είναι αυτό επικίνδυνο. Αυτό είναι ότι πρέπει να νομίζω για το τρόλ. Για τα τρόλ προσωπική μεταφράση είναι σκέφτομαι. Το ιδανικό. Επίσης, δεν έλειψε και ο Παντελής Παντελίδης. Το νέο αίμα. Το νέο αίμα. Και τι λέει εκεί? Ο Παντελίδης, ναι, είναι το τελευταίο του σουξέ που δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, που λέει όσο δέρμα κι αν πετάξει, φίδι είσαι, δεν θα αλλάξει. Δεν ξέρω σε ποιον αντιθύνεται αυτό. Σουξέ, τρελό, με στίχο, με νόημα, βαθύ, έτσι, καθιστώ. Και επίσης... Οπότε επιλέγουμε, έτσι, τι προτιμάμε. Δεν κάνουμε κι εμείς τίποτα να γράψουμε, παιδί μου. Από τι να γράφαμε? Από το σπίτι σου περνώ και τηγανίζεις ψάρια, πέταμε ένα κεφταίο 8 μάτι μου. Ξέρω κι εγώ, αυτά που γράφουν, κάτι δικό μας, πιο ιδιαίτερο.
Λοιπόν, για ο καθένας μπορεί να φτιάξει το δικό του τρολ. Αυτό, και να το ανεβάσει τρολ στο διαδίκτυο. Θα τρολάρω τρολό. Κλείνεται, γίνεται, υπάρχει, δεν υπάρχει. Στάθη με μπέρδεψες πρωί-πρωί. Εντάξει, παιδιά, δεν μιλάω. Τρολάρω. Αυτό έτσι. Για τον Γιάννη Πάριο γράψαν τίποτα? Για τον Γιάννη Πάριο δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι ο Γιάννης Πάριος έκανε ένα πολύ σημαντικό ταξίδι στους Αγίους Τόπους. Δίκη, πού πήγε ο Γιάννης Πάριος? Πήγε στα Ιεροσόλυμα. Επισκέφθηκε την έδρα του Πατριαρχείου. Είχε συνάντηση με τον Πατριάρχη Θεόφιλο, όπου συζήτησαν και για τη μουσική. Και μάλιστα σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Πατριαρχείο, ο Πατριάρχης είπε ότι ο Γιάννης Πάριος με τα τραγούδια του εξαίρει την αγάπη για το ελληνικό τραγούδι. Mm-hmm. Ήταν μια επίσκεψη την οποία ένιωσε την ανάγκη να την κάνει. Ίσως συνδέθηκε και με μια περιπέτεια υγείας που είχε. Έχει ξαναπάει, γνωρίζουμε. Όχι, αλλά ναι, από όσο γνωρίζουμε, τώρα αν είχε κάνει κάποιο ταξίδι δεν το ξέρουμε, ναι. Να βλέπουμε και φωτογραφίες από την επίσκεψη του Γιάννη Πάριου στα Ιεροσόλυμα. Ακριβώς, είναι πολύ κοντά στο Θεό και στην Πάρο που πηγαίνει, δηλαδή βοηθάει και πάρα πολύ και εκεί πέρα και όσους έχουν ανάγκη και, και τις εκκλησίες στην Πάρο και γενικά όπου χρειαστεί, είναι βαθιά η πίστη του και όλα αυτά τα χρόνια πιστεύει και το λέει ότι αν δεν είχα και την πίστη μου στο Θεό δεν θα προχώραγα, δεν θα έφτανα εδώ που έφτασα. Και πήγε και, φυσικά, πήγε και στον Πανάγιο Τάφο, που θεωρώ ότι είναι και ένα όνειρο που πολλοί θέλουν να πραγματοποιήσουν. Κατάνοιξη, ευλογία, είναι όπως το βλέπει κανένας. Και το σκέφτονται και πολλοί γιατί φοβούνται και κάποιοι, έτσι, να πάνε εκεί πέρα. Ναι, λόγω βέβαια επεισοδίων, λόγω αυτό που γίνονται, είναι ένα ταξίδι που πράγματι, αλλά αν το πάρεις απόφαση θα πας. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα ωραίο ταξίδι. Είναι, ναι, πράγματι. Ένα ωραίο πολύ ταξίδι το οποίο σίγουρα θα σε γεμίσει με εικόνες πολύ πλούσιες. Και συναισθήματα. Και συναισθήματα. Πάμε τώρα μας σε κάτι άλλο, Στάθη. Σε λεφτά. Πολλά λεφτά. Σε πολλά λεφτά, σε τρελά σπίτια. Σε περίεργα σπίτια που μας εντυπωσιάσανε πάρα πολύ. Κάθαμε στο γραφείο και ψάχναμε και είδαμε αυτό το θέμα. Πραγματικά, εμένα με εντυπωσίασε. Και θέλω να σας μοιράσω σπίτια. Να πάρει ο καθένας από ένα σπίτι, να το έχετε, να πηγαίνετε όποτε θέλετε, να ξεκουράζεστε. Τα συγκεκριμένα δεν τα λες σπίτια ακριβώς. Ναι. Εντάξει. Τα λες λίγο παλάτια, τα λες λίγο. Ποιο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Όλοι μαζί χωράγαμε το μπιζέλατε. Όλοι κι άλλοι. Δεν χρειάζεται να μοιράσουμε πολλά. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε με το ρετυρέ που βρίσκεται στην Ελβετία. Πρόκειται για ένα ρετυρέ με εκπληκτική θέα. Θα δούμε και τη φωτογραφία. Πολύ χρήμα. Πολύ κλειδί. Η Ελβετία μας έχει συνηθίσει στα σαλέ και όχι στα ρετυρέ. Αλλά είναι εκπληκτική η θέα του. Αυτό είναι στα χιόνια, δηλαδή, είναι σε βουνό. Είναι σε βουνό. Χιόνια δεν έχει πολλά εκεί πέρα που βρίσκεται. Μισό λεπτό, γιατί τα αγγλικά μου είναι λίγο. Εντάξει, αλλά θα το παλέψω. Είναι στο Hazen Jewelry. Το καταλάβατε? Ούτε εγώ, αλλά δεν πειράζει. Αυτό το έχει καβατζώσει που λέτε εδώ η Βίκη μας. Μπορείς να μου ξαναπείς λίγο το μέρος που είναι το σπίτι? Και την θα περιοχή. Το πω ήδη, μην νομίζετε. Δεν είναι στην περιοχή. Κάτι ξέχασα. Κάτι ξέχασα. Είναι το Hazen Julian και βρίσκεται στο Sherman. Ευχαριστώ. Το ξέρετε το Sherman? Εγώ δεν το ξέρω. Αυτό το σπιτάκι το παίρνει η Βίκη. Πάμε στο επόμενο διαμέρισμα που βρίσκεται στον πύργο του ρολογιού στο Brooklyn, στη Νέα Υόρκη. Εντάξει. Είναι μέσα εκεί πέρα στον πύργο, ένα σπιτάκι. Κλειδάτο κι αυτό. Δεν το θέλει κανείς όμως, είναι λίγο αδιάφορο. Πάω παρακάτω. Πάλι αγγλικό. Στο Yellowstone Club του Big Sky, στο Ματάνα στην Αμερική, βρίσκεται αυτό το yellow σπίτι που βλέπετε, το οποίο ούτε εμένα μου κάνει πολύ όρεξη. Καλό είναι, αλλά δεν. Περνάω στο πιο σύγχρονο σπίτι που άρεσε εδώ στην κυρία, που βρίσκεται και αυτό. Στο Zermatt στην Ελβετία φυσικά. Θέλουμε να είμαστε γειτόνισσες γι' αυτό. Ακριβώς. Στην περιοχή. Αυτό είναι ξενοδοχείο ή σπίτι? Αυτό είναι σπίτι. Το οποίο είναι πιο σύγχρονο. Είναι λίγο σαλούν, όχι σαλέ. Αυτό είναι το σαλόνι, φαντάζομαι. Είναι λίγο πατών σαλέ, δεν ξέρω. Τι να σας πω, από σπίτια δεν ξέρω. Ποιος το έχει το σπίτι αυτό, ξέρουμε. Εγώ, νομίζω, δεν το πάμε. Η κυρία το έχει καπατζώσει, το πήρε από τον Μπάμπι. Άμα να πάμε στο Zermatt όλοι μαζί, λένε να κάνουμε μια έρευνα. Να μας εξελίσσουμε. Περνάω στο θέατρο που έχει αγοράσει ο κύριος Νικολαίδης, το οποίο βρίσκεται στην Αγία Λουκία. Εγώ θα σας πω που είναι η Αγία Λουκία. Είναι στην Καραϊβική. Α, δεν είναι στην Αγία βόρεια των νησιών Μπαρμπέιντος, από εκεί που κατάγεται η κυρία Άννα. Όταν είσαι ενημερωτική, βρεμούλα μου. Να σου πω, Αλεξία μου, κάνει εντύπωση που ξέρεις εσύ περισσότερα για το σπίτι του Γιώργου παρά ο ίδιος. Σημαίνει κάτι που πρέπει να μάθουμε Κυριακή πρωί για εσάς τους δύο. Δεν χρειάζεται. Ακόμα να τι άλλο σπίτι έχουμε, τη Βίκη που την έχει. Τη Βίκη μου έχει κλείσει ακόμα ένα, το οποίο τη άρεσε πάρα πολύ. Αγγλικό. Στέφανη, ετοιμάσου. Είναι, μισό λεπτό, στο Southern Oceania Lodge,
στο νησί Καγκάρο στην Αυστραλία. Στα Καγκάρο. Καγκαρού. Καγκαρούς. Αυτό το έχει πάρει, το έχει κλειδώσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο να πούμε ότι επίσης υπάρχουν γυάλινα σπίτια του ενός δωματίου, που είναι μια βλίτσα, τις έχουν βάλει από πάνω ένα γυάλινο και το έχουν κάνει σπίτι. Αυλίτσα. Μια σουίτα πάνω σε κρουαζιερόπλοιο, ένα δεντρόσπιτο στην Κωνσταρίκα και πολλά ακόμα. Αυτό είναι της Βίκης το δωμάτιο. Ποιο κράτησες για σένα, δεν μας είπες. Εγώ κράτησα το σπίτι μου στην Πετρούπολη, μου το είχε αφήσει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, να είναι καλά και έχω και κοιμάμαι εκεί πέρα και βολεύομαι. Ποιο είναι το πιο μεγάλης αξίας από αυτά, ξέρουμε. Μισό λεπτό, γιατί είμαι και λίγο γκάβακας. Είναι το Garden House στη Βραζιλία. Είπες είναι του Μπέκαμ. Όχι. Του Μπέκαμ όμως έχω να σου πω ποιο είναι. Αυτό είναι το σπίτι, το Garden House. Όχι, αυτό είναι το σπίτι στο βυθό της θάλασσας. Αυτό είναι στο βυθό της θάλασσας. Επίσης, υπάρχει και ένα εκπληκτικό σπίτι, το οποίο είναι, μισό λεπτό, δώστε μου μισό λεπτό, είναι, το έχω χάσει, στα νησιά Μπόρα Μπόρα, που είναι πάνω σε νερό. Είναι πάνω σε νερό ή μέσα σε νερό. Πάνω. Το σπίτι είναι πάνω στο νερό. Επιπλέει, δεν είναι σε αυτό. Ναι, και κάνεις από κάτω μπάνιο. Βλέπεις, παιδί μου, τον άλλο να πλατσουρίζει και εσύ από πάνω μαγειρεύεις, κόβεις τα κρεμμυδάκια, απλώνεις κανένα ρούχο, κάνεις δουλίτσες και από κάτω πλατσουρίζουν. Τέλειο. Και να σας πω λίγο για τον Μπέκαμ, γιατί μου είπατε γρήγορα-γρήγορα ότι πουλάει το σπίτι του. Έχουμε λεφτά να το πάρουμε. 14 εκατομμύρια ευρώ. Να το κλείσει η ομάδα. Αυτό πού είναι. Αυτό είναι στην Αγγλία. Να, ο Στέφανος που δεν είναι, του Στέφανο δεν το... ένα σπιτάκι 14 εκατομμύρια ευρώ μόνο, ξεπουλάμε τώρα, τρία, δύο, ένα, είναι για σένα. Έχω να σου πω, είναι μέσα τα πάντα. Το συγκεκριμένο σπίτι είναι σαν παλάτι, στη Λίνε, λες και βλέπεις τον Buckingham. Παιδιά, είναι 48.500 τετραγωνικά μέτρα. Πόσα? 48.500 τετραγωνικά μέτρα. Να σας πω, το ζευγάρι αναγκάζεται να το πουλήσει, γιατί ο λογιστής τους έβαλε χέρι και τους είπε ότι ξοδεύεται πάρα πολλά και ήδη έχουν βρει ένα στο Λονδίνο. Όπου θα πάνε εκεί. Πες το μου ότι έχουν οικονομικά προβλήματα. Γιατί και, και ένας Μπέκαμ δεν έχει, εδώ έχουμε εμείς. Θα έχει ο Μπέκαμ. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι... Έτσι, μπράβο, το σπίτι είναι γεμάτο. Με γυμναστήρια, τένις, στούντιο, ιδιογράφηση, ζωολογικό κήπο είχε μέσα. Mm-hmm. Τα ζωάκια τώρα που πάνε δεν ξέρω. Και ότι θα δώσουν και σε δημοπρασία τα επιπλά τους και τα ρούχα τους. Για να βγάλουν λεφτά και να πάρουν άλλο σπίτι. Εγώ νομίζω ότι θα βγουν και κερδισμένοι από την ιστορία αυτή. Και εγώ το νομίζω. Και θα τους κάνω φίλους μου και μπας και κερδίσω και εγώ τίποτα. Μία μπλούζα του μπάκα μας. Δεν νομίζω ότι θα μου κάνει. Θα πρέπει να την τεντώσω πολύ για να μπω, αλλά εντάξει. Λοιπόν, αφού είδαμε τώρα τα τρελά σπίτια και αφού είδαμε τα μέρη αυτά που δεν θα πάμε τουλάχιστον πολύ σύντομα, πάμε τώρα σε κάτι που θα μας απασχολήσει όμως πολύ σύντομα. Δυστυχώς, είναι το πετρέλαιο, αναγκαίο κακό. Ναι, στα τετριμένα, στα καθημερινά, μπορεί ο καιρός να είναι ακόμα καλός, εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, στην Βόρεια Ελλάδα τα πράγματα είναι χειρότερα. Έτσι λοιπόν έχουν αναγκαστεί να χρησιμοποιούν τη θέρμανση. Καταρχάς, απελευθερώθηκε το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αρχίσει να διατίθεται και στις αρχές Νοεμβρίου, Κιμ, θα αρχίσουν να δίνονται και τα πρώτα επιδόματα θέρμανσης στους δικαιούχους. Θα δούμε αργότερα στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει ποια είναι τα κριτήρια για να πάρει ο κόσμος το πετρέλαιο θέρμανσης. Όμως, όσοι τελικά καταφέρουν να το πάρουν το επίδομα θέρμανσης, αν τελικά τα καταφέρουν, ναι, θα πρέπει να προσέξουν μερικά βασικά πράγματα, γιατί βεβαίως ποτέ δεν λείπουν και οι επιτίδοι που θα εκμεταλλευτούν μια κατάσταση κατά τη διάθεση του πετρελαίου για να τους εξαπατήσουν. Ωραία, έχουμε ετοιμάσει και μια κάρτα, Αλεξία. Λοιπόν, τι πρέπει λοιπόν να κάνουν οι καταναλωτές για να τα αποφύγουν. Να προσέχουν το χρώμα του πετρελαίου να είναι ζωηρό κόκκινο και όχι θολό, διότι το χρώμα αποτελεί την ένδειξη της ποιότητας, την καλή ένδειξη της καλής ποιότητας του πετρελαίου. Δεν το ξέρω αυτό. Ούτε εσύ. Πρέπει να είναι ζωηρό κόκκινο το χρώμα του πετρελαίου. Είναι πολύ βασικό να επιβλέπουν οι ίδιοι την καταγραφή της ποσότητας του πετρελαίου που υπάρχει στην δεξαμενή πριν και μετά την παραλαβή. Παρουσία του βιτιοφορέα. Mm-hmm. Και βέβαια να μην εμπιστεύονται μόνο το μετρητή του βιτιοφορέα, αλλά να χρησιμοποιούν και δικό τους διαγραμμισμένο μέτρο ή βέργα, για να είναι σίγουροι ότι η ποσότητα που έρχεται στη δεξαμενή τους είναι η σωστή. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να σταθούν είναι όταν τελειώνει η παράβαση του πετρελαίου και αδειάζει η μάνικα, να έχει σταματήσει να μετρά ο μετρητής. Mm. Οπότε ο ένας πρέπει να είναι πάνω ή κάτω, ανάλογα που είναι η δεξαμενή, και ο άλλος κάτω να τσεκάρει. Κάπως έτσι. Άρα να πάμε να δούμε και ποιοι είναι αυτοί που δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης. Βεβαίως. Να πάμε στο βίντεό μας. Καίει και φέτος η τιμή του πετρελαίου που με αφετηρία το 1,30 για την Αθήνα και το 1,27 για τη Θεσσαλονίκη βάζει φωτιά στον οικονομικό προϋπολογισμό των οικοκυριών. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε, όμως οι παραγγελίες κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Εσείς πόσες παραγγελίες έχετε μέχρι τώρα? 2-3. Δεν έχω. Πάρα πολύ δυσκολεύεται, δεν έχουμε καμία παραγγελία. Θα μπορέσουν τα νοικοκυριά να το προμηθευτούν? Όχι, δεν θα μπορέσουν.
ίδιες και μεγαλύτερες δυσκολίες θα υπάρξουν και φέτος. Μάλιστα, 7 στις 10 γενικές συνελεύσεις πολυκατοικιών έχουν αποφασίσει να μην αγοράσουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης λόγω οικονομικής αδυναμίας των ιδιοκτητών και ενίκων. Και πάλι είναι πολύ δύσκολο, γιατί ένας, ας πούμε, σε μια πολυκατοικία να μην έχει τη δυνατότητα να βάλει, κανείς πλέον δεν μπορεί να βάλει σύμφωνα με τους κανονισμούς των πολυκατοικιών. Σε μια προσπάθεια να χρυσώσει το χάπι στους Έλληνες φορολογούμενους, η κυβέρνηση διευρύνει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα καταβάλλεται το επίδομα θέρμανσης, έτσι ώστε να πολλαπλασιαστούν οι δικαιούχοι. Δυστυχώς, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν που τα φτιάχνουν, ακόμα δεν είναι κλειστό το σύστημα. Ωστόσο, ακόμα και η προκαταβολή του 25% των χρημάτων που απαιτούνται για να γεμίσουν οι δεξαμενές των σπιτιών δεν δείχνει αρκετή για να κάνει τους καταναλωτές να βάλουν το χέρι στην τσέπη, καθώς τα έξοδα τρέχουν και οι ρυθμίσεις στην εφορία ακολουθούν η μία την άλλη. Πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του, τον αριθμό της ΔΕΗ, τον αριθμό κωδικό πληρωμής ΔΕΗ. 12 ψήφιο, το αφημί του, πλήρη στοιχεία, διότι αυτό το τιμολόγιο ότι εμείς το αποστέλνουμε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και διασταυρώνεται με τα στοιχεία που θα δηλώσει ο καταναλωτής. Ποιοι είναι όμως οι δικαιούχοι? Σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια, είναι οι άγαμοι με τίσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ από 25.000 ευρώ, οι έγκαμοι έως 40.000 ευρώ από 35.000, με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η μονογονεϊκή οικογένεια με εισόδημα έως 43.000 ευρώ, όταν υπάρχει παιδί, με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Τα περιουσιακά κριτήρια είναι τα εξής. Άγαμοι με ακίνητη περιουσία έως 20.000 ευρώ, αντικειμενικής αξίας από 150.000 ευρώ. Έγκαμοι υπόχρεοι έως 300.000 ευρώ, ακίνητης περιουσίας από 200.000 ευρώ. Ενώ το κριτήριο της κατοχής αυτοκινήτου διευρύνεται ώστε να δικαιούνται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης και όσοι έχουν αυτοκίνητο μέχρι 3.000 κυβικά έναντι των 2.000 που ίσχυε. Οι άνεργοι που ξεπερνούν κατά πολύ το 1,5 εκατομμύριο είναι βέβαιο ότι θα ξεπαγιάσουν και φαίνεται πως θα επαναληφθεί φέτος η ανεξέλεγκτη καύση στέρεων υλικών που έπνιξε πέρυσι την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη. Γίνεται έγκλημα κατά του περιβάλλοντος με την ανεξέλεγκτη κοπή των ξύλων και των σκουπιδιών που καίνε των πλαστικών και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Που φαίνονται και αυτά σημεία των καιρών. Είμαστε όλοι στο σπίτι, κοιμόμαστε. Δεν διεκδικούμε κάτι, οπότε μεταξύ άλλων θα ξεπαγιάσουμε κιόλας. Πολλοί είναι αυτοί που εκτιμούν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα με τις νέες ρυθμίσεις και πως οι καταναλωτές που έχουν γυρίσει την πλάτη στο πετρέλαιο, ούτε και φέτος θα μπορέσουν να το αγοράσουν. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν με το πετρέλαιο. Πρέπει να ψαχτούμε. Πρώτα απ' όλα, αν δικαιούμαστε το επίδομα. Και δεύτερον, να μην μας κάνουν. Η κυβέρνηση έχει την πρόθεση λέει, να το δώσει σε πολύ περισσότερους από ό,τι πέρυσι. Τώρα, αν καταφέρουν μάλλον και ξεπεραστεί όλο αυτό το λαλού, μακάρι όσο περισσότεροι να το πάρουν. Και... Όχι, λέω και στη διάθεση του πετρελαίου, να έχουμε το νου μας στο χρώμα και όλα αυτά. Ακριβώς. Που μας είπες εσύ. Πάντως, αυτό με το χρώμα. Πρώτη φορά το είδα. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα. Το άκουσα και δεν το έχω δει, δηλαδή. Μάλλον δεν το έχω προσέξει. Ζωηρό κόκκινο είπες. Και κόκκινο. Θα είμαστε όλοι από πάνω από τα δέντρα. Και δεν είναι. Αφήστε μας να δούμε το χρώμα. Εσείς ξέρετε πόσα επικίνδυνα αντικείμενα μπορεί να βόσκουν στο σπίτι μας, στο σπίτι σας. Μέσα στο σπίτι μας, εκεί ναι. Που ζούμε. Δίπλα, και δίπλα σου. Και για τους ενήλικες ή μόνο για τα παιδιά. Γενικά. Νομίζω ότι αυτό που λένε όλοι είναι για τον ηλεκτρικό πίνακα, τον πίνακα που έχουμε στα σπίτια, ότι είναι λίγο τέτοιο. Άλλο κάτι δεν νομίζω. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο. Και ο θερμοσύφωνας. Μην κάνει μπαμ. Ναι. Ναι, μπορεί και αυτό. Και συνήθως οι περισσότεροι νομίζουμε ότι είναι όλα ασφαλή αυτά που έχουμε. Ναι. Mm-hmm. Πώς ζούμε μαζί τους, mm-hmm. Αυτά είναι επικίνδυνα. Τι γίνεται. Λοιπόν, για πάμε να δούμε αν πέσατε μέσα και ποια είναι τα επικίνδυνα αντικείμενα στο σπίτι μας. Ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί πολλές φορές είναι αυτά τα πράγματα που δεν πιστεύεις ότι είναι. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Κατσαρό. Επίσημο συνεργάτη του Δημόκρητου, καλώς ήρθατε, και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Εσείς μας έχετε φέρει σήμερα κάποια από τα επικίνδυνα αντικείμενα που μπορούμε να βρούμε... Ακριβώς κάποια, γιατί είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Που μπορούμε να βρούμε στο σπίτι μας και είμαι σίγουρη ότι τώρα πάρα πολλοί τηλεθεατές μας θα εκπλαγούν το τι μπορεί να είναι επικίνδυνο στο σπίτι τους. Ακριβώς. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Είναι αυτή εδώ η κουρτίνα του μπάνιου, ναι. Που η κουρτίνα του μπάνιου για να είναι από πλαστικό και ναι. Για να μπορέσει να μαλακώσει βάζουν μια ουσία που λέγονται mm-hmm. Τερεφθαλέιτ, οι φθαλάτες, και αυτές όταν έρχονται σε επαφή με το ζεστό νερό εξατμίζεται μια ουσία και με αποτέλεσμα εισπνεώμενοι προκαλεί φθαλάτες, προκαλούν βλάβες στους πνεύμονες, νιώθουμε κάτι σαν κρύωμα, ναι. Αλλά αυτές συσσωρεύονται στον οργανισμό, προκαλούν βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα του οργανισμού, προκαλούν ορμονικές βλάβες και
νύπωτες για καρκινογενέσεις. Και αυτή η ουσία είναι σε όλες αυτές τις κουρτίνες, γιατί εγώ πιστεύω σε όλες τις πλαστικές κουρτίνες και είναι όταν έρχονται σε επαφή με το ζεστό νερό. Μάλιστα, μα αυτονόητο είναι, άμα κάνουμε μπάνιο, ότι θα έρχονται σε επαφή με ζεστό νερό. Συστήνουμε είτε αυτές να είναι πάνινες, αδιάβροχες, είτε να είναι γυαλίνο. Αντί για την το σταθερό πλαστική το κουρτίνα. Πάντως εγώ πιστεύω ότι στο 90% των ελληνικών νοικοκυριών τουλάχιστον θα βρεις μια τέτοια κουρτίνα. Καλό θα είναι λοιπόν να το γνωρίζουν. Δεδομένου δε ότι τα πρώτα αυτά πλαστικά χρησιμοποιήθηκαν για τις πιπίδες των μικρών παιδιών, για να γίνεται μαλακό το πλαστικό. Και εκεί διαπιστώθη ότι γινόταν και αλλαγή του φύλου. Δηλαδή τα μικρά παιδιά είχαν μια τάση τα αγοράκια να συμπεριφέρονται με κούκλες, να συμπεριφέρονται σαν κορίτσια. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε από πριν από 15 χρόνια την παρουσία αυτών των ουσιών στις πιπίλες. Εν συνεχεία, σε πολλά νυχτικά από πλαστικά που υπάρχει αυτό το... το πλαστικό. Σαν αυτοκόλλητο, ας πούμε. Σαν αυτοκόλλητο. Είναι αυτοκόλλητο, ναι, είναι πάνω στο που υπήρχε ρούχο. Υπήρχε σε πολλά από τα ιδίω νυχτικά, αλλά και ρούχα. Και υπάρχουν, νομίζω, κύριε Κατσαρά. Ναι, το έχουν απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά έχουν ήδη απαγορευτεί. Αυτή η κατηγορία που περιέχει τις φθαλικές ενώσεις, τις φθαλάτες, για τους λόγους που ανέφερα. Γιατί ερχόταν σε επαφή με τα παιδιά και με τη ζέστη, με πρόβλημα. Τη θερμοκρασία σώματος, οπότε υπάρχουν όμως και σε πολλά άλλα είδη, όπως είναι αδιάβροχα και ορισμένες τέτοιες κατηγορίες. Εκεί δεν δημιουργείται βέβαια τόσο μεγάλο. Λοιπόν, το ένα που αναφέρουμε λοιπόν είναι αυτή η κουρτίνα του μπάνιου που λέμε. Ακριβώς. Τι άλλο μας έχετε φέρει? Ένα δεύτερο είναι τα πλαστικά μπουκάλια που όλοι τα χρησιμοποιούμε, που όλοι μπαίνουμε νερό. Αυτό είναι από PET. Αυτό δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Μπορούμε λοιπόν να το πίνουμε χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά... όμως, όταν αδειάσει το μπουκάλι, δεν το επαναχρησιμοποιούμε. Ούτε για να βάλουμε άλλα υγρά, όπως είναι τσίπουρο, κρασάκι, είτε διάφορα ολιούδιες αναψυκτικά, αλλά... Κυρία Κίλιαν, ούτε το χρησιμοποιούμε για πάνω από μια εβδομάδα για να το γεμίζουμε με νερό. Γιατί? Κάτι που έχουμε παρατηρήσει πάλιες φορές. Γιατί όλα έχουν μια διάρκεια ζωής. Και το πλαστικό έχει μια διάρκεια ζωής, περίπου ένα χρόνο, όσο είναι και το νερό εδώ. Απλά εάν, αυτό λοιπόν, είναι από βάλουμε... τη στιγμή που το ανοίξουμε. Δηλαδή, ανοίξουμε και πιούμε το νερό. Πριν δεν έχει πρόβλημα. Όχι, πριν δεν έχει πρόβλημα. Από τη στιγμή που ανοίξουμε και πιούμε το νερό, δηλαδή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αφού αδειάσει για μια εβδομάδα. Όχι παραπάνω. Διότι ουσίες από το πλαστικό μεταφέρονται στο νερό και από εκεί περνάνε στον οργανισμό μας, προκαλούν σταδιακά βλάβες στον οργανισμό και δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οπότε το τσιπουράκι και το κρασάκι καλύτερα σε γυάλινο μπουκάλι. Ακριβώς. Όχι σε πλαστικό. Και πολλοί καταναλωτές προτιμούν και γυάλινο μπουκάλι για το νερό. Αυτό είναι η δική τους επιλογή. Όσον αφορά αυτό, εδώ το πλαστικό, υπάρχει μια κατηγορία πλαστικών που περιέχουν μια ουσία που λέγεται δυσφενόλη α. Bisphenol A, BPA. Και αυτή βρέθηκε ότι προκαλεί βλάβες στο ορμονικό σύστημα του οργανισμού, στο αναπαραγωγικό σύστημα του οργανισμού και ύποπτα για καρκινογενέσεις. Και στα μικρά παιδιά τα πλαστικά μπιμπερό, που αποτελούνται από αυτού του είδους το πλαστικό, το BPA, αποσύρθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους λόγους που σας ανέφερα. Σε αυτά όμως τώρα είναι... τα μπουκάλια τα είναι που είναι σαν αθλητικά μπουκάλια. Αυτά ή τα θερμός σαν... που δίνουμε, ας πούμε, και στα παιδιά στο σχολείο για το νερό. Αυτά τα πλαστικά μπουκάλια, καλό θα είναι να κοιτάζουμε το πίσω μέρος και αν περιέχει τα νούμερα σε ένα τρίγωνο που είναι σαν ανακυκλούμενο, περιέχει οδήποτε άλλο αριθμό εκτός από το 7, είναι ασφαλή. Εάν είναι το τρίγωνο αυτό με τον αριθμό 7, καλό θα είναι να το αποφεύγουμε, ενδεχόμενα να είναι. Οπότε το 7 ψάχνουμε εμείς σε τρίγωνο. Α, ναι. Όλα τα άλλα είδη πλαστικά δεν έχουν πρόβλημα. Ένα άλλο που είναι αρκετά παράξενο, αυτά τα τηγάνια, τα αντικολλητικά, βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ορισμένες νοικοκυρές που χρησιμοποιούσαν αντικολλητικά τηγάνια και ήταν και ζώφιλες, είχαν ένα καναρίνι στο κλουβί. Το καναρίνι πολύ σύντομα πέθαινε. Και η αιτία που πέθαινε το καναρίνι ήταν ότι ουσία από το αντικολλητικό τηγάνι, που λέγεται υπέρφθορο οκτανοϊκό οξύ, φεύγει όταν αυτό φθήρεται ή όταν το τρίβουμε με μία σπάτουλα με που δεν πυρούνι, είναι, με ένα πυρούνι ή κάτι άλλο, φεύγουν αυτές οι ουσίες και στην θερμοκρασία που μαγειρεύουν, φεύγουν αυτές οι θερμοκρασίες με αποτέλεσμα
να εισπνεώμενο να προκαλεί βήχα, να προκαλεί βλάβες στους πνεύμονες και να είναι ύποπτο για ακρακινογενέσεις. Και τα καημένα, τα καναρίνια, που είναι πιο ευαίσθητα στην αναπνοή αφού είναι πιο μικρόσωμα, πέθαιναν για ακριβώς αυτό το λόγο. Αυτό τι σημαίνει, γιατί τώρα εγώ θέλω να σταθούμε αυτό, λίγο αυτό εδώ, κύριε Κατσαρέ. Ναι, γιατί επειδή όλοι έχουμε τέτοιου είδους σκεύη στο σπίτι μας και εσείς τώρα που μας βλέπετε, για να το καταλάβουμε ακριβώς. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχει μία φθορά το ταψί μας, το τηγάνι που θα πούμε και στη συνέχεια. Από τη στιγμή που έχει μία φθορά το πετάμε. Το πετάμε. Όταν όμως το χρησιμοποιούμε, φθορολογίζουμε να έχουμε μία σπάτουλα, όχι μεταλλική, αλλά μία σπάτουλα που να είναι πάλι από πλαστικό και να είναι και αυτή αντικολλητική. Άρα δεν το φθύρουμε εμείς ξύνοντάς το. Αυτό έχει να κάνει, ας πούμε, και με την ποιότητα που έχει το ταψί. Ασφαλώς έχει να κάνει και με την ποιότητα. Μπορούμε να βρούμε τέτοια ταψιά από, ξέρω εγώ, 5 ευρώ μέχρι και 25. Ναι, επομένως, ναι, έχετε πολύ δίκιο. Όσο πιο ακριβό, ας το πούμε, είναι, τόσο περίπου. Αλλά δεν πάβει όμως να έχει και αυτό μια επικινδυνότητα. Γι' αυτό είτε χρησιμοποιούμε τα κενά χαλίβδινα αισθήματα, είτε παίρνουμε αυτά που έχουν κεραμικό. Αυτά που είναι με κεραμικό τα τηγάνια δεν έχουν απολύτως κανένα πρόβλημα. Αλλά μέχρι τότε όμως δεν το ξύνουμε. Και το ίδιο ισχύει και γι' αυτό το τηγάνι. Δεν πειράζει. Το ίδιο είναι και αυτό. Ναι. Πάλι περιέχει αυτό το μαύρο υλικό που αυτές οι ουσίες από θερμοκρασίες 200 βαθμούς και πάνω δημιουργούν. Οπότε και αυτό, αν έχει μία φθορά, μία γρατζουνιά, το πετάμε. Αν έχει. Αν αρχίσει και φθύρεται με μερικές γρατζουνιές, τότε και αυτό δυστυχώς. Αυτό βέβαια μας πονάει περισσότερο και γι' αυτό το κρατάμε και με γρατζουνιές πολλές φορές, γιατί είναι πιο ακριβό από ένα ταψάκι. Αλλά τουλάχιστον δεν το φθύρουμε ξύνοντάς το. Γιατί ξύνοντάς το. Εδώ βλέπω το αγαπημένο έτσι αντικείμενο. Το οποίο στην περίπτωση που είναι το ασύρματο τηλέφωνο, εκπέμπει ακτινοβολία. Όσο πιο μακριά από τη βάση του βρισκόμαστε, τόσο περισσότερη ακτινοβολία σε ακτινοβολία ακτινηθέμεθα. Ναι. Γι' αυτό καλό θα είναι ή να το χρησιμοποιούμε για μικρό χρονικό διάστημα ή να το χρησιμοποιούμε κοντά στην τηλεφωνική συσκευή. Και το ίδιο ισχύει και για τον τηλεφωνικό πίνακα του σπιτιού μας. Να μην είναι δίπλα σε ένα καναπέ ή δίπλα σε ένα κρεβάτι. Να πούμε γρήγορα και για αυτά, κύριε Κατσαρέ. Για αυτά τα λουμινένια είναι απολύτως ασφαλή, εκτός από εκείνα που είναι πλαστικό. Πλαστικό υλικό δεν το βάζουμε στους φούρνους μικροκυμάτων. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε στους φούρνους μικροκυμάτων. Και με την ευκαιρία δηλαδή κάποια φούρνους τάπερ, πλαστικά, ακριβώς, δεν τα βάζουμε. Όχι. Προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, ιδίως αν είναι τις κατηγορίες που ανέφερα προηγούμενα. Και παράλληλα, αυτού του είδου τα πλαστικά, τους φούρνους μικροκυμάτων, μία φορά το χρόνο ή μία φορά κάθε δύο χρόνια τα ελέγχουμε, διότι αν διαφεύγει η ακτινοβολία από τους φούρνους μικροκυμάτων, προκαλεί βλάβες στον οργανισμό μας. Και γι' αυτό καλό θα είναι, για να προστατευόμαστε, να είμαστε μισό έως ένα μέτρο απόσταση από το φούρνο μικροκυμάτων όταν μαγειρεύουμε σε αυτόν κάτω. Αλλά αυτά είναι μόνο μερικά από σας. Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι πάρα πολύ λίγα αυτά που μας φέρνει. Δηλαδή είναι ένα δείγμα. Αν σας έλεγα, κυρία Κίλια, για τα χαλιά. Τα χαλιά περιέχουν μια ουσία, ένα συντηρητικό που λέγεται φορμαλδεΐδη, το οποίο είναι εισπνεώμενα. Την καρδιά περιβόλη, θα πετάξουμε τα ψιά χαλιά όλα σήμερα. Καρκινογενές. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιούμε φλοκάτες, μπορούμε να χρησιμοποιούμε από φυσικό μαλλί. Επίσης έχουν και επιβραδυτικά της καύσεως τα χαλιά αυτά, όπου πάλι εκπέμπουν ουσίες οι οποίες είναι τοξικές και γι' αυτό να χρησιμοποιούμε είτε προϊόντα τα οποία είναι οικολογικά και έχουν το σήμα μια μαργαρίτα, το σήμα της Οικολογικής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε να χρησιμοποιούμε φλοκάτες, είτε προϊόντα γενικά φυσικά. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να προσέχουμε, οπότε κύριε Κατσαρέ, θα ήθελα πολύ να μας ξαναέρθετε, να δούμε έτσι τα κι άλλα. Να σας ξαναέρθω για ένα μόνο λόγο. Η WWF, η Οργάνωση για τη Φύση, εξέτασε το αίμα 14 επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρόπων περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπουργών υγείας, και βρήκε ότι στο αίμα τους υπήρχαν μέχρι 33 χημικές ενώσεις από τα υλικά και τα που βρίσκουμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Σας περιμένουμε για τα υπόλοιπα προϊόντα. Τώρα νομίζω ότι πήραμε ένα δείγμα και αυτό, άμα έχει φθορά, καταλάβετε τώρα. Πέταμα. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μην ξεχνάτε να παίρνετε στα τηλέφωνα της εκπομπής μας, το 211 55 55 50, για να παίξουμε μαζί το μουσικό quiz. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με μαγειρική. Το ταμπού που έγινε μανία.
Επίδειξη ή τρόπο ζωής. Η τέχνη του τατουάζ και οι ρίζες του. Αθώο ή ένοχο. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα. Ο car expert. Αχ, μ' αρέσει πολύ αυτή η λέξη. Car expert. Ωραία, έκφραση, μ' άρεσε. Έτσι, για να σας ρωτήσω, γιατί μετά δεν θα έχω την ευκαιρία να σας ρωτήσω. Έχετε τατουάζ. Έχεις τατουάζ. Εμένα ρωτάς, εγώ όχι. Εσύ? Ούτε εγώ. Ούτε κι εγώ. Ποτέ. Εσύ έχεις τατουάζ. Όχι. Λοιπόν, είμαστε. Είστε εκτός μόδας, γιατί η μόδα από ό,τι φαίνεται είναι τα τατουάζ και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Είμαστε εντός μόδας όμως, γιατί πλέον όλοι έχουν τατουάζ. Μήπως εμείς που δεν έχουμε, μήπως εμείς είμαστε πιο πολύ στη μόδα. Λέω. Λοιπόν, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Τώρα όμως πάμε να οδηγήσουμε οικονομικά. Και ξέρεις, αυτός ο τίτλος σε παραξενεύει λίγο, γιατί λες, τι σχέση έχει οδήγηση με την οικονομία. Είναι ο τρόπος οδήγησης. Δηλαδή, κάποιοι οδηγοί θέλουν, ρε παιδί μου, να πατάνε περισσότερο τον γκάζι. Αυτό, όπως και να το κάνεις, ανεβάζει κατά πολύ την κατανάλωση. Και ειδικά στις μέρες μας που η τιμή της βενζίνης ή του πετρελαίου είναι λίγο τσιμπημένη σχέση με άλλα κράτη της Ευρώπης, καλό θα είναι να προσέχουμε για να μας μένει και κάτι στην τσέπη. Υπάρχουν, βέβαια, κάποιοι απλοί τρόποι. Έχουμε κάνει ένα ρεπορτάζ με απλούς τρόπους, με απλά tips, ούτως ώστε να μπορεί ο καθένας και να μην γνωρίζει πολλά από αυτοκίνητο, τίποτα δηλαδή μην γνωρίζει, να κερδίσει πολλά χρήματα στον ετήσιο προϋπολογισμό του. Πόσα μπορεί να είναι αυτά, ας πούμε. Τώρα αναλόγως έχει να κάνει με τα χιλιόμετρα που καλύπτει ένας οδηγός. Αν υποθέσουμε ότι καλύπτουμε 10.000 με 12.000 χιλιόμετρα με ένα νορμάλ αυτοκίνητο, 1.300 κυβικά εκατοστά, μπορεί να γλιτώσουμε και 300 ευρώ το χρόνο. Σοβαρά. Αυτό περίμενε τώρα, γιατί θα το δούμε και στο βίντεο που έχεις ετοιμάσει, αλλά εντάξει, τώρα αν κάποιος θέλει να πηγαίνει με 200 τόσο και ο άλλος πηγαίνει με 80, σίγουρα αυτός με 200 τόσο θα κάψει περισσότερα. Πολύ περισσότερα. Απ' την άλλη όμως, είναι και ο τρόπος, δηλαδή το πώς συμπεριφέρουμε και μέσα στην πόλη, ξέρω, συμπλέκτη, σίγουρα, συμπλέκτη. Τα συστήματα τα οποία μπορείς να χρησιμοποιείς από τα σύγχρονα αυτοκίνητα, από το συμπλέκτη, από το να σβήνει ο κινητήρας, όταν είσαι στο φανάρι. Είναι αυτά... τώρα και τα αυτοκίνητα αυτά που σβήνουν στα φανάρια. Σωστά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το βίντεο και μετά θα σε ρωτήσουμε. Οι τιμές των καυσίμων έχουν ανέβει αρκετά. Άρα θα προσπαθήσουμε τώρα με 5 συγκεκριμένα tips να κάνουμε οικονομία στο καύσιμο, άρα να κάνουμε καλό και στην τσέπη μας. Πάμε τώρα στον πρώτο βασικό κανόνα. Λάστιχα. Η μοναδική επαφή του αυτοκινήτου με το δρόμο. Άρα, τι σημαίνει ότι πρέπει να έχουν τη σωστή πίεση. Αυτό μας βοηθάει στο να χαμηλώσουμε και την κατανάλωση καυσίμου. Τι άρωμα θα πρέπει να βάλουμε στα λάστιχα. Όλοι οι κατασκευαστές μας δίνουν την πίεση των ελαστικών στο συγκεκριμένο σημείο. Και εδώ είναι που βρίσκεται το συγκεκριμένο αυτοκόλλητο σε όλα τα αυτοκίνητα και μας λέει τι αέρα θα πρέπει να βάλουμε στα εμπρός ελαστικά και τι αέρα θα πρέπει να βάλουμε στα πίσω. Πάμε τώρα στο δεύτερο κανόνα, που είναι η κατάσταση του κινητήρα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Ακολουθούμε αυτό το οποίο μας λέει ο κατασκευαστής. Δηλαδή, τα διαστήματα σέρβις. Σου λέει ο κατασκευαστής θα πρέπει να κάνει σέρβις κάθε 10.000 χιλιόμετρα. Κάνει σέρβις κάθε 10.000 χιλιόμετρα. Σου λέει ο κατασκευαστής θα πρέπει να αλλάξει τα λάδια σου στα κάθε 3.000 χιλιόμετρα. Κάνεις ακριβώς το ίδιο. Μία ακόμα οδηγία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε είναι πολύ απλά οι συμβουλές που μας δίνει το ίδιο το αυτοκίνητο. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε ένα φιλαράκι το οποίο βρίσκεται στο καντράν του αυτοκινήτου, που όσο περισσότερο πατάμε τον γκάζι, τόσο κοκκινίζει. Όσο αφήνουμε τον γκάζι, τόσο πρασινίζει, άρα μας δείχνει ότι ο τρόπος οδήγησης είναι και οικονομικός. Από εκεί και πέρα,
κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το οποίο το έχουν πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα. Είναι το κουμπί Start-Stop. Τι κάνει αυτό? Όταν σταματάμε σε μία διάβαση ή σταματάμε στο φανάρι, αυτομάτως ο κινητήρας σβήνει, άρα δεν καταναλώνει καύσιμο, απλά πράγματα. Τέταρτη συμβουλή. Ο τρόπος που χειριζόμαστε το κυβότιο ταχυτήτων. Όσο πιο χαμηλές στροφές έχουμε, τόσο το καλύτερο. Βέβαια, πολύ σημαντικό είναι και ο τρόπος και η δύναμη, θα έλεγα, που πατάμε τον γκάζι ελαφρά για να μην πονέσει η τσέπη μας. Κάτι το οποίο πολλοί δεν έχετε σκεφτεί, αλλά θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, είναι να έχετε το μυαλό σας στην επόμενη κίνηση. Δεν περιμένουμε να δούμε το φανάρι τελευταία στιγμή και να πατήσουμε τέρμα το φρένο. Επιβραδύνουμε σιγά σιγά και αυτό μας βοηθά στο να πετύχουμε το σκοπό μας. Πάρα πολύ ωραία. Μας τα εξήγησες τέλεια. Βέβαια, εγώ θέλω να κάνω δύο σχόλια. Ότι αυτό που λες ότι, όταν μας λέει ο κατασκευαστής ότι στα 10-15.000 χιλιόμετρα πρέπει να πάμε για σέρβις, νομίζω ότι πολύ σπάνια το κάνουμε έτσι, γιατί λέμε θα γλιτώσουμε, καταγλιτώσουμε κάτι έτσι 5.000 χιλιόμετρα ή και τα διπλά ακόμα, γιατί γλιτώνουμε, ας πούμε, αισθανόμαστε ότι γλιτώνουμε το χρηματικό ποσό του σέρβις. Με αυτόν τον τρόπο φτύρεται ο κινητήρας, άρα θα μας βγάλει προβλήματα στο μέλλον. Και τι σημαίνει αυτό, θα πληρώσουμε και κάτι τέτοιο. Και όλα παραπάνω. Γενικά έτσι θέλει να τα ξεχνάμε. Τα λάδια ειδικά είναι το α και το μέγα σαν αυτοκίνητο. Πρέπει να τα αλλάζουμε όποτε στην ώρα του. Πάμε να δούμε και την κάρτα που μας έχει συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία αυτά. Τι πρέπει να προσέχουμε. Είναι αυτό που είπαμε, να έχουμε τη σωστή πίεση στα ελαστικά. Mm-hmm. Γιατί εδώ, να το πούμε πολύ απλά, θα μπορούμε να γλιτώνουμε ακόμα και 5 με 7% όσον αφορά την τελική κατανάλωση καυσίμου. Mm-hmm. Απλά, mm-hmm. αν ένα αυτοκίνητο σου καίει 7 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα με τη σωστή πίεση των ελαστικών και την ίδια οδήγηση, εκεί να ξέρετε ότι μπορείτε να γλιτώσετε και γύρω στο 1 λίτρο στα 100 χιλιόμετρα. Το αυτοκόλλητο είναι στο ίδιο σημείο. Στο ίδιο σημείο, στα περισσότερα, στα 9. Πώς δεν το έχω δει εγώ αυτό το αυτοκόλλητο. Συνήθως οι γυναίκες δεν τα προσέχουν αυτά καθόλου. Εδώ δεν τα προσέχουν ούτε οι άντρες, αλλά οι γυναίκες νομίζω καθόλου. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπες και προηγουμένως, ακολουθούμε πιστά τη συντήρηση του κινητήρα. Ναι. Το α και το ω αυτό, για να μην μας βγάλει και πρόβλημα στην πορεία του αυτοκινήτου και πληρώσουμε ακόμα περισσότερα χρήματα. Κατάλαβα. Βλέπουμε τις ενδείξεις του αυτοκινήτου. Εδώ υπάρχουν αυτοκίνητα, παραδείγματος χάρη, που σου λένε άλλαξε ταχύτητα. Αλλάζει ταχύτητα. Με αυτά τα πράγματα γλιτώνεις πολλά χρήματα στη συνέχεια. Και τελευταίο. Ο τρόπος οδήγησης. Εντάξει, αυτό το γκάζι και που είπαμε. Και το τελευταίο είναι σκεφτόμαστε την επόμενη κίνηση. Δεν περιμένουμε να φτάσουμε στο φανάρι και να πλακωθούμε στα φρένα. Να σου πω, τώρα. Σιγά-σιγά, τώρα εδώ έχει πολλά σχόλια. Άμα μιλάς στο τηλέφωνο, ας πούμε, πώς να σκεφτείς την επόμενη. Δεν μιλάμε στο τηλέφωνο. Απαγορεύεται. Αυτό είναι ένα επόμενο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, Βασίλη, που έχει να κάνει με την ασφάλεια στην οδήγηση και σίγουρα μέσα σε αυτό είναι. Και με τις κλήσεις και τα πρόστιμα. Και με τα πρόστιμα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε να μαγειρέψουμε. Έχουμε ψαράκι σήμερα και γλυκό. Στικότατο. Το γλυκό είναι συγκλονιστικό. Πάμε στην κουζίνα μας. Να καλωσορίσω τον Σωτήρη Φιλίππου, σεφ. Τι κάνετε, καλημέρα. Βλέπω είστε πανέτοιμος. Έχετε βάλει και τα γάντια που πάντα χρησιμοποιούμε όταν μαγειρεύουμε. Πάντα. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε. Έτσι. Τι θα μας φτιάξετε σήμερα? Φιλέτο σφυρίδα φρικασέ. Ναι. Αρωματισμένη με στραγγόν και άνηθο. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Παραδοσιακό πιάτο. Ελληνικό. Και με διάφορα. Βεβαίως το φρικασέ δεν είναι τόσο ελληνικό. Ο όρος φρικασέ στην γαστρονομία. Είναι πιο πολύ γαλλικός όρος. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει λευκή σάλτσα με κρέμα και βούτυρο. Δηλαδή εμείς δεν θα το. Ναι, από εκεί βγαίνει το φρικασέ. Μάθαμε λοιπόν, και κάτι. Να ξεκινήσουμε. Σήμερα. Θα βάλουμε λίγο όλο στο τηγάνι. Πολύ λίγο. Mm-hmm. Εδώ έχουμε το φιλέτο, το ψάρι, το οποίο το έχουμε φιλετάρει. Mm-hmm. Έχουμε φτιάξει ένα ζωμό από τα κόκαλα του ψαριού και το έχουμε παντρέψει μαζί με την κρέμα, να είναι έτοιμο. Ναι. Θα λατήσουμε. Πώς φτιάχνουμε αυτό το ζωμό που λέτε? Βάζουμε λαχανικά με τα οστά από το ψάρι και τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα και τα αφήνουμε να βράσουν για πολύ λίγο, γύρω στη μία ώρα. Mm-hmm. Έτσι. Θα το περάσω λίγο από το αλεύρι για να θωρακιστεί και να κρατήσει τα ζουμιά του μέσα. Δηλαδή δεν θα το λευρώσουμε, να το τηγανίσουμε. Θα το θωρακίσουμε. Μαγειρεύεις? Ναι. Σίγουρα. Ωραία.
Τροτορέα πρέπει να. Το λένε οι άλλοι που τρώνε. Έτσι. Λοιπόν. Λίγο λαδάκι χρησιμοποιούμε. Λίγο, ναι. Δυναμώσουμε λίγο. Και θα φτιάξουμε και ένα γλυκό μαρέγκα με μου σοκολάτα και σάλτσα από φράουλες. Δηλαδή, μια παραλλαγή από την Παύλοβα. Εγώ τρελαίνομαι για μαρέγκα προσωπικά και για μου και σοκολάτα και γενικά ό,τι άλλο είναι γλυκό. Ελαφρώς να θωρακιστεί και από τις δύο μεριές. Τελικά αυτό που λένε ότι το ψάρι όταν το τηγανίζουμε ότι χάνει από τις ουσίες του και ότι δεν είναι το ίδιο υγιεινό από το αν θα το κάνουμε στην σχάρα. Παίζουν πολλά ρόλο. Παίζει το λάδι, παίζει το πόσο θα το τηγανίσουμε, θα το τηγανίσουμε για να χάσει την ουσία. Εδώ εγώ θέλω να το κρατήσω τους ζωμούς του ψαριού μέσα και τη γεύση του, να μην φύγουνε. Γι' αυτό το θωρακίζω λοιπόν. Το θωρακίζω πολύ ελαφριά, όπως βλέπετε. Ωραία. Το φρέσκο κρεμμυδάκι που βλέπω είναι. Είναι για το ψάρι, ναι. Είναι για το ψάρι. Τώρα θα προσθέσουμε και το φρέσκο κρεμμυδάκι λίγο να θωρακιστεί. Τα μυρωδικά, το εστραγόν και το άνηθο θα το ρίξουμε στο τέλος. Είναι πολύ καλύτερα να μπαίνουν στο τέλος τα μυρωδικά για να φύγουν τα αρώματα και να μην πικρίζουν. Ωραία. Πάμε να δούμε και την κάρτα με τα υλικά για να μπορείτε και εσείς στο σπίτι να σημειώσετε. Ωραία, βλέπουμε τα υλικά τα οποία χρειαζόμαστε. 200 γραμμάρια σφυρίδα. Ακριβώς. 200 γραμμάρια σπανάκι είναι το φύλλο που βλέπουμε, σπανάκι, δεν το έχουμε βάλει ακόμα. Χυμό από ένα λεμόνι. Έτσι. Λίγο βούτυρο που έχουμε εδώ. Ναι. Αλατάκι πιπέρι. Λίγο να μην καούμε. Τώρα πιτσίλησε λίγο εδώ. Ναι. Το ανεβάσαμε λίγο πολύ. Ωραία, το λαδάκι που βάλαμε στην αρχή, ίσα-ίσα έτσι για να μπορούμε να το τηγανίσουμε. Ακριβώς. Εστραγόν για να μας δώσει και τη γαλλική νότα. Ακριβώς. Στο φρικασέ. Λοιπόν, να κόψουμε και το λεμόνι. Ωραία. Να του δώσουμε το άρωμα. Δεν με βοηθάς όμως. Κιμ. Να βοηθήσουμε. Τι να κάνω. Το λεμόνι ή θέλουμε άλλο ένα. Άλλο ένα θα βάλουμε. Τα έχετε ετοιμάσει όλα εδώ. Δεν με χρειάζεστε σήμερα. Δεν θέλει πολύ ώρα να γίνει έτσι το ψάρι. Να το στεγνώσουμε. Ωραία, αυτό το κρασάκι το βάλαμε. Το σβήσαμε με κρασί λευκό. Ωραία, οπότε δεν χρειαζόμαστε άλλο. Οπότε δεν χρειαζόμαστε, ούτε ζωμό άλλο χρειαζόμαστε. Έχει γίνει. Έχει μυρίσει πολύ ωραία πάντως. Ναι. Τώρα θα προσθέσουμε και το σπανάκι. Είναι πολύ λευτές οι φέτες. Του ψαριού και γίνονται γρήγορα, δεν χρειάζεται πολύ ώρα. Το σπανάκι μπαίνει τελευταίο για να μην μαλακώσει πάρα για να μην πολύ. Μαλακώσει και για να μην το χάσουμε κιόλας. Καλά, το σπανάκι έτσι κι αλλιώς, άμα το βάζεις έτσι σε καυτή σάλσα ή σε τηγάνι κατσαρόλα, αμέσως. Μαραίνεται, ναι. Καλό είναι να το σοτάρουμε λίγο για να είναι και ζωντανό. Να το αισθανόμαστε. Εδώ θα προσθέσουμε λοιπόν και το βούτυρο τώρα. Το βουτυράκι και το βάζουμε. Το ιδιαιτερότητα του βουτυρού είναι ότι δένει τη σάλτσα. Την γλασάρει, τη δένει, της δίνει μια γυαλάδα καλύτερη, της δίνει γεύση. Ναι. Αν θέλουμε θα μπορούσαμε ας πούμε να μην βάλουμε και το βούτυρο για να γλιτώσουμε θερμίδες ή δεν θα δέσει τόσο ωραία. Μπορούμε να το κάνουμε γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, κοντεύει να γίνει. Δεν είναι. Δεν θέλει πολύ ώρα, λίγο να δέσει η σάλτσα μας. Ψαράκι έχει γίνει. Πάντως ελαφρύ φαγητό. Ελαφρύ. Και τώρα θα προσθέσουμε τον άνηθο. Ό,τι πρέπει για σήμερα το μεσημέρι. Προλαβαίνετε, δεν είναι μπελαλίδικο, είναι και γρήγορα. Το εστραγόν. Να του δώσει το άρωμα που θέλουμε. Κοντεύει να γίνει, έτσι. Δεν θέλει πολύ ώρα. Ναι. Και να κάνουμε χώρο εδώ, να σερβίρουμε. Ωραία. Τι λες. Ναι, να το δούμε και στο πιάτο, γιατί είναι έτσι. Και ωραίο με το φύλλο από το ακριβώς. Σπανάκι. Α, πιατάκι έχουμε, να βγάλω άλλο. Πιατάκι έχουμε εδώ πίσω. Είναι το μεγάλο. Αυτό εδώ το μεγάλο να σερβίρουμε. Εδώ θα σερβίρουμε το γλυκό. Ωραία. Λοιπόν, να πάρουμε και αυτά εδώ. Αχ. Μύρισε. Ναι.
Όπως το βλέπεις, είναι κοντεύει να γίνει, είναι έτοιμο. Έτσι, κύριε, το σπανάκι θέλουμε να κρατάει λίγο ακόμα, να μην λιώσει εντελώς. Οπότε εκεί θα υπολογίσουμε και περίπου πόσο θα το αφήσουμε. Εσύ θα κάνεις το ντεκόρ, έτσι. Εγώ θα σύσω το πιάτο, εσύ θα κάνεις το ντεκόρ. Τι λες? Ναι, νομίζω ότι αυτό το έχουμε. Το κάνω μόνος μου. Ωραία, να κοιτάξτε τι ωραίο πιάτο που είναι. Απλό, γρήγορο, γευστικό. Και μα θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι από πάνω. Βεβαίως. Να. Εδώ είναι. Γιατί μας αρέσει το κρεμμυδάκι γενικά. Και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι και μια φουντίτσα άνισο. Ωραία, τέλειο. Και είναι έτοιμο. Να το. Για μεσημέρι. Πάμε για το γλυκό. Πάμε για το γλυκό μας. Έχουμε το πιάτο. Έχουμε κάνει τη μαρέγκα, η οποία γίνεται με λευκή, με άσπρη άχνη ζάχαρη και ασπράδια από αυγά, τα οποία τα χτυπάμε στα ίδια γραμμάρια. Ναι. Γίνεται σαν σαντιγί, την κόβουμε με κορνέ και την ψήνουμε σε χαμηλή θερμοκρασία. Ωραία. Πόση ώρα την ψήνουμε? Θέλει για μία ώρα στους 80 βαθμούς. Βάζω τη μαρέγκα στο πιάτο. Θα βάλουμε και τη μούση που την έχουμε βάλει να παγώσει. Ωραία, πάμε να δούμε εμείς την κάρτα για τα υλικά, ακριβώς, για το γλυκό μας. Η οποία η μούση είναι γάλα, αυγά, κρέμα, ζάχαρη, βούτυρο και μπίτερ σοκολάτα, πικρή σοκολάτα. Η μου σοκολάτα νομίζω ότι είναι δύσκολο λίγο να την πετύχεις. Αυτή η συνταγή είναι πολύ εύκολη. Εύκολη, ναι. Ναι, είναι πολύ εύκολη. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το γάλα με τη ζάχαρη και το αυγό και το αφήνουμε να φτάσει σε θερμοκρασία 80 βαθμούς. Πώς ξέρουμε ότι είναι 80 βαθμούς? Ή θα έχουμε θερμόμετρο να τη μετρήσουμε, ή συνήθως φτάνει στους βαθμούς πριν λίγο ζεσταθεί, πάρει τη βράση που λέμε. Πριν βράση. Ακριβώς. Την αποσύρουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε τις ζελατίνες. Και τη σοκολάτα, να λιώσουν. Έχουμε χτυπήσει την κρέμα σε σαντιγί, πολύ πηχτή, και αφού κρυώσει τελείως, τα προσθέτουμε όλα μαζί και τα ανακατεύουμε. Ίσως σε ένα μπολ, η θερμοκρασία αφράτη, είναι καλή, μπαίνει στο ψυγείο και παγώνει. Τέλεια. Ωραία. Ωραία, οπότε έχουμε την μαρέγκα. Μαρέγκα μας, έχουμε τη μους. Έχουμε τη μους. Τη μαρέγκα εδώ. Και όλα τα καλά. Την κόβουμε. Βάλουμε και άλλη μια μαρέγκα από πάνω. Να το κάνουμε σαν μιλφέι. Τέλεια. Ε? Αχ, πολύ ωραίο. Θέλουμε όμως και φράουλα λίγο τώρα, να δώσει και το χρώμα και την... Θέλει φράουλα. Λίγο ντεκοράκι εδώ. Έχουμε τη σωστή φράουλα, η οποία είναι ζάχαρη, φράουλες και στίξ βανίλιας. Σπιτικό κι αυτό. Ωραία. Αλλιώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο γλυκό του κουταλιού που έχουμε. Ναι, αμέ μπορούμε. Αλλά με τη σοκολάτα συνήθως πηγαίνει φράουλα. Τέλειο. Δεν είναι. Και λίγο δυόσμο για να το γαρνίρουμε. Είναι έτοιμο. Έτοιμο. Το γλυκό μας και αυτό. Αυτά τα ωραία φτιάχνετε στο εστιατόριο Πευκάκια. Στο Πευκάκι, ναι. Και άλλα πολλά. Και σας περιμένουμε να μας έρθετε. Ωραία. Οπότε και στο καινούριο χώρο που ετοιμάζουμε στην Πειραιώς 206, στο Ίδρυμα Μιχάλης Καγκογιάννης, στον τρίτο όροφο. Ένα καινούριο εστιατόριο θα ονομάζεται Open House. Ωραία. Αυτό εδώ το επιδόρπιο το έχετε εκεί? Το έχουμε, ναι. Ωραία. Εστιατόριο Πευκάκι. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Που μαγειρέψαμε μαζί σήμερα. Καλά. Καλημέρα. Θα έρθουμε, θα έρθουμε. Στέφανε, λοιπόν, πριν φας το γλυκό, πάμε να βγάλουμε μια γραμμή μπας και να δούμε το ωραίο μας σερβίτσιο σήμερα. Να το ξαναδούμε λίγο. Ναι, θα το δούμε τώρα. Μπορούμε να το δούμε? Μπορούμε να δούμε το δώρο μας για σήμερα? Λοιπόν, εσείς συνεχίστε να παίρνετε τηλέφωνο στο 211-55-55-50 για να παίξουμε με τον Στέφανα το μουσικό quiz. Και νομίζω ότι έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Είδαμε και το δώρο. Το είδαμε το δώρο μας. Για να ξέρετε και γιατί παίζετε, σωστά. Έτσι. Να πούμε, Στέφανε, τώρα που ήρθα εδώ, ότι έχουμε και τον πολύ ωραίο διαγωνισμό μας. Το διαγωνισμό τραγουδιού που όλα μπορούν να αλλάξουν. Όπου εσείς, αν έχετε κέφι, αν έχετε φωνή και θέλετε να έρθετε εδώ. Σε οποιοδήποτε είδος τραγουδιού, είτε είναι λαϊκό, είτε είναι pop, rock, έντεχνο, έτσι, ξένο, ελληνικό. Όλα. Περιμένω, όλα το θέλουμε. Και όλα μπορούν. Να αλλάξω. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Από πού μας τηλεφωνείτε? Σας τηλεφωνώ από Αθήνα, από Νέα Ιωνία. Από Νέα Ιωνία. Το όνομά σας? Ονομάζομαι Ευαγγελία. Ευαγγελία. Πολύ ωραία. Είστε έτοιμοι να παίξουμε μουσικό quiz? Βεβαίως. Ωραία. Για πάμε να δούμε τι τραγούδι σας έχει ετοιμάσει ο Στέφανος. Για να δούμε κανένα εύκολο. Βεβαίως. Πήγα στα μέρη που σε είχα πρώτο δει. Μικρό κορίτσι σου εκεί ήμουνα παιδί. Πού είναι τα
τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχε λουλούδια με στη καρδιά. Που είναι η αγάπη, γλυκιά μ' αγάπη, να μαζεστάνει στην παγωνιά. Τέλεια! Τι να πούμε, τέλεια! Άψογη, άψογη! Λοιπόν, το σερβίτσιο 50 τεμαχίων είναι δικό σας. Ευχαριστώ πολύ. Η εκπομπή σας είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ωραία θέματα. Να είστε καλά. Και θα σας παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πολλά φιλιά. Πολύ. Να είστε καλά. Ωραία. Έλεια. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε άλλη μία γραμμή τώρα, γιατί μ' άρεσε. Έτσι, έτσι, έτσι. Άψογο το τραγούδι. Ναι, δεν έχασε ούτε λέξη, ούτε στίχο, τίποτα. Και πολύ σωστή φωνή. Ωραία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μίλησα τώρα να το κλείσω. Καλημέρα. Κυρία Ευαγγελία, εσείς. Νομίζω ότι είχαμε την κυρία Ευαγγελία πάλι. Πάμε σε μια άλλη γραμμή. Καλημέρα. Λοιπόν, δεν πειράζει, μετά. Έτσι. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το ταμπού που έγινε μανία. Επίδειξη ή τρόπο ζωής. Η τέχνη του τατουάζ και οι ρίζες του. Αθώο ή ένοχο. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Για να δούμε θα μπορέσουμε να βγάλουμε αυτή την τηλεφωνική γραμμή τώρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας, κυρία Κιμ. Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Θεσσαλονίκη. Α, από Θεσσαλονίκη. Και το όνομά σας? Μαρία. Ωραία. Κυρία Μαρία, είστε έτοιμοι να παίξουμε μουσικό quiz? Εύκολο είναι, νομίζω. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια και για τον Στέφανο, είπα. Για τα ωραία του τραγούδια που έχει γράψει. Να είστε καλά. Και για την ερμηνεύτρια που τα είπε πολύ ωραία. Ένα εύκολο τραγουδάκι για τη Θεσσαλονίκη. Ωραία, πάμε κυρία Μαρία να κερδίσουμε το σετ πίτσας που έχουμε για σας. Για πάμε. Σε έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Σε έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Μια φορά. Α, δεν τα ξέρω τα λόγια. Πολύ εύκολο. Τα προηγούμενα τα ήξερα, αλλά τώρα έχω και λίγο τρακ. Λοιπόν, να πούμε ένα τραγούδι έτσι για τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Θεσσαλονίκη μου. Μεγάλη φτωχομάνα, όπου κι αν πάω, σε έχω πάντα στην καρδιά. Αυτό είναι! Ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ. Κυρία Μαρία, το σερβίτσιο είναι δικό σας. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ έτσι πολύ. Να ευχαριστηθείτε γύρω από τον Λευκό Πύργο αυτές τις τελευταίες ωραίες μέρες που μας χαρίζει ο καιρός. Και να είστε πάντα καλά. Να είστε κι εσείς καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Ωραία, δώσαμε δωράκια σήμερα. Ναι. Εσείς συνεχίζετε όμως να παίρνετε τηλέφωνο στα τηλέφωνα της εκπομπής, το 211 55 55 50, για να παίξουμε και άλλα μουσικά quiz και παίρνετε και κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας για να παίξουμε πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα τατουάζ. Είναι μόδα ή άποψη? Για πάμε να δούμε.
Γεια σας. Λοιπόν, γέμισε ο καναπές μας και σήμερα το θέμα μας είναι τα τατουάζ. Και θέλω να καλωσορίσω εδώ στο καναπέ δίπλα μου την κυρία Αμαλία Τσιατούρα, δερματολόγος, για να δούμε και λίγο το ιατρικό κομμάτι της υπόθεσης. Τον Άκη Παπαβασιλείου που είναι tattoo artist. Καλημέρα. Καλημέρα. Την Αναστασία Λεμπεντέγκο, δημοσιογράφος, συνάδελφος. Ωραία. Και τον Δημήτρη Σπυρόπουλο που εργάζεται σε μπαρ και έχει κάνει το τατού μέρος της ζωής του. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Και την Αγγελική Στόγια από το www.gomastileto.gr, η οποία είναι και για συγκεκριμένο λόγο εδώ στην παρέα μας. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θέλω να πάμε λίγο όλοι μαζί πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, γιατί θέλουμε να μάθουμε πολλά από εσάς και από εσάς. Να δούμε λίγο την ιστορία του τατουάζ, πώς ξεκίνησε και πώς κατάφερε να γίνει η μόδα, όχι μόνο στους επώνυμους, αλλά και σε όλους εμάς. Πάμε να το δούμε. Ωραία. Πριν από 7.000 χρόνια, οι Μαωροί της Νέας Ζηλανδίας δεν πίστευαν ότι ο τρόπος τους για να δηλώσουν την ωριμότητά τους θα ταξίδευε μέσα από τις χιλιετίες και θα έφτανε στον 21ο αιώνα ως το απόλυτο τρέντ. Ποιος πίστευε άραγε ότι το σύμβολο των φυλακισμένων και των ναυτικών, των ανθρώπων των χαμηλών κοινωνικών και οικονομικών τάξεων θα έμπαινε στα μεγάλα σαλόνια και θα κοσμούσε τα κορμιά των μεγαλύτερων στάρ του πλανήτη? Ναι, καλά καταλάβατε. Ο λόγος για το τατουάζ ή, αν προτιμάτε, την δερματοστιξία στην ελληνική γλώσσα. Το τατουάζ γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή και υποδήλωνε την είσοδο στην ωριμότητα. Από εκεί ταξίδεψε σε όλους τους μεγάλους αρχαίους πολιτισμούς και έφτασε στην Ελλάδα. Ο Ηρόδοτος σε ένα από τα κείμενά του αναφέρει ότι όσο πιο πολλά τατουάζ είχε κάποιος στο σώμα του, τόσο περισσότερο αναδείκνυε την ευγενική του καταγωγή. Οι αιώνες πέρασαν, αλλά οι όροι αντιστράφηκαν. Το τατουάζ είναι ταμπού που μια συντηρητική κοινωνία δεν μπορούσε να το δεχθεί στους κόλπους της. Αυτό ακριβώς συνέβη και στην Ελλάδα του 1950. Οι ναυτικοί, πολυταξιδεμένοι και κουβαλώντας την κουλτούρα όλων των χωρών που είχαν επισκεφθεί, άρχισαν να ζωγραφίζουν το σώμα τους. Από τους ναυτικούς αυτό πέρασε στους ανθρώπους του μεροκάματου. Τα έφη της εποχής όμως ήταν πιο δυνατά και έβαλαν stop στην τάση που άρχισε να γεννιέται. Και μπορεί η τέχνη αυτή να έμεινε στάσιμη, αλλά υπήρξαν αρκετοί εραστές της που προσπάθησαν να την αναβιώσουν. Και βρίσκουν έναν απρόσμενο σύμμαχο, την τηλεόραση. Οι εικόνες των μεγάλων στάρ που υποκύπτουν στη γοητεία του τατουάζ ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι νέοι παρακολουθούν και μιμούνται. Τα ταμπού όμως δεν σπάνε αμέσως. Η κοινωνία ήθελε το χρόνο της μέχρι να δεχθεί το γεγονός ότι όποιος έχει τατουάζ δεν είναι του λιμανιού ούτε της φυλακής. Έπρεπε να περάσουν μερικά χρόνια ακόμα ώστε εκείνοι που έχουν σημαδέψει το κορμί τους να μην είναι πλέον δακτυλοδεικτούμενοι. Όλο ένα και περισσότεροι έκαμπταν τις αντιστάσεις τους και αφήνονταν στα χέρια του καλλιτέχνη. Το τατουάζ γίνεται τέχνη που πολλοί θα λατρέψουν. Όσο για τα σχέδια, αναρρύθμιτα με τη φαντασία των πελατών να καλπάζει. Τα τελευταία χρόνια το τατουάζ έχει γίνει μανία και είναι ελάχιστοι πλέον εκείνοι που σταματούν στο ένα. Το τι συμβολίζει το κάθε τατουάζ είναι το μυστικό του ιδιοκτήτη του και δεν υπάρχουν πιο τρανά παραδείγματα από τους διάσημους του πλανήτη Hollywood. Πόσες φορές οι δημοσιογράφοι του Lifestyle Reportage δεν έχουν προσπαθήσει να αποκρυπτογραφήσουν τα τατουάζ της σεξ Angelina Jolie? Ποιο από τα τατουάζ της εκεντρικής Lady Gaga είναι αφιερωμένο στον μπαμπά της? Τι σημαίνει το τατουάζ στο καλογυμνασμένο σώμα του David Beckham αλλά και της συζύγου του, της Victoria? Η Rihanna δεν χάνει ευκαιρία να τα επιδεικνύει. Και δεν είναι μόνο οι στάρ του εξωτερικού που μαγεύτηκαν από το μυστήριο του τατουάζ. Τα ίδια χνάρια ακολουθούν και οι Έλληνες συναδελφοί του. Η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Άννα Βύση, η Αγγελική Λιάδη, η Ελεονόρα Μελέτη, η Μέρη Σινατσάκη, η Ευρυδίκη και ο Δημήτρης Κοριαλάς, ο Δημήτρης Καρμούτσος, αλλά και η Ρέτα Κούρκουλου είναι μόνο μερικοί από εκείνους που υπέκυψαν στη γοητεία του. Είναι απλά μόδα ή κάτι βαθύτερο?
Όπως και να έχει, το τατουάζ γίνεται trend και χαράζει όχι μόνο το σώμα, αλλά και την προσωπικότητα. Πήραμε μια γεύση. Να ξεκινήσω από εσένα. Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται πλέον και ζητάνε τατουάζ, είναι όλες οι ηλικίες? Είναι όλες οι ηλικίες. Είναι άνθρωποι από 18 μέχρι 60-70, άντρες, γυναίκες. Δεν υπάρχει πλέον. Πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά? Εγώ επαγγελματικά ασχολούμαι τα τελευταία 3. Mm-hmm. Πάντως φαντάζομαι ότι αυτό και τα τελευταία χρόνια που έχει γίνει πολύ έντονα μόδα, ότι έχει αλλάξει. Δηλαδή εκεί που θα πίστευες ότι μια πιο συντηρητική γυναίκα, για παράδειγμα, δεν θα έκανε τατουάζ, κάνουν και εκείνες πλέον. Ναι, ήταν πολύ αστείο ότι το τελευταίο καιρό ήρθαν πολλοί γονείς φίλων μου. Σοβαρά. Ναι. Που ίσως πριν λέγανε στο παιδί ότι μην κάνουν. Πριν λίγα χρόνια, ας πούμε, λέγανε τι πας και κάνεις εκεί τώρα, γιατί αυτά πληρώνεις το σώμα σου και τέτοια. Από ό,τι βλέπουμε, έχεις και εσύ κάποια τατουάζ. Αρκετά. Τα οποία αυτά τα κάνει κάποιος άλλος, ναι. Συνάδελφος. Συνάδελφός μου, με τον οποίο δουλεύουμε μαζί. Mm-hmm. Πάντως, θα ήθελα να ρωτήσω τώρα εσάς που έχετε και οι δύο τατουάζ. Εσύ έχεις ένα μικρό, νομίζω, Αναστασία. Το οποίο τι συμβολίζει? Είναι στίχος από ένα κομμάτι και λέει «Music sounds better with you». Πριν πόσο καιρό το έχεις κάνει το τατουάζ? Ένα χρόνο το έχω, δεν το έχω ένα πολύ. Χρόνο. Το έχεις μετανιώσει? Καθόλου. Καθόλου. Αντιθέτως, θέλω... το σκέφτομαι και για άλλα τατού. Προς το παρόν έχει μείνει στη σκέψη ακόμα. Οπότε είναι αλήθεια αυτό που λένε μερικοί, ότι άμα κάνεις ένα μετά θέλεις κι άλλο? Ναι, νομίζω ισχύει αυτό. Κάτι, παιδιά, όταν έκανα το πρώτο μου τατουάζ, το οποίο σκεφτόμουν χρόνια να το κάνω. Δείξε μας και εσύ, Αγγελική. Λοιπόν, εγώ θα σας δείξω αυτά εδώ που έχω στο χέρι μου. Δεν ξέρω αν η κάμερα μπορεί να τα. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έκανα το πρώτο μου τατουάζ που ήταν μόνο η κορώνα. Μόνο η κορώνα ήταν, mm-hmm. ήταν το πρώτο μου τατουάζ. Μου είπανε όλοι να την πούμε για ωραίο ή κάτι τέλος πάντων, ή δεν μ' αρέσει. Τι μου είπανε? Ένα ίσον κανένα πρώτον. Mm. Και μετά μου λένε καλή αρχή. Ρε παιδιά, γιατί καλή αρχή, τι έγινε? Καλά, θα καταλάβεις. Όχι, όχι, εγώ ένα θα κάνω. Τελικά είχαν δίκιο, Τελικά είχαν δίκιο και όντως και εγώ είμαι και σε σκέψη όπως και εσύ να κάνω κι άλλο. Έχω ήδη τώρα, δεν ξέρω αν μπορώ να πιαστεί τώρα σαν τρία, ένα, δύο και ένα ακόμα. Mm-hmm. Και επίσης συμβολίζουν και κάτι. Τώρα μην τα ανοίξουμε αυτό το προσωπικό θέμα. Οπότε πάμε και λίγο στο κομμάτι ότι το τατουάζ δεν είναι μόνο μόδα, αλλά και το σχέδιο που επιλέγει ο καθένας ενδεχομένως συμβολίζει κάτι για εκείνον. Δηλαδή, είτε είναι κάποιο αρχικό γράμμα από κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, ή είναι ένα σχήμα, ένα, δεν ξέρω εγώ τι, μια φιγούρα που συμβολίζει κάτι. Αλλά αυτό που ήθελα να ρωτήσω τώρα εσάς είναι ότι το ψάξατε πολύ για να βρείτε τον άνθρωπο που θα σας κάνει τελικά το τατουάζ, γιατί έχουμε δει και τα καλοφτιαγμένα τατουάζ, αλλά έχουμε δει και αυτά που δεν είναι τόσο καλοφτιαγμένα. Και είναι σίγουρα κάτι που δεν φεύγει εύκολα, θα το συζητήσουμε και στην συνέχεια εδώ. Οπότε, θέλει λίγο ψάξιμο. Εσείς το ψάξατε αρκετά? Το ψάξα τουλάχιστον, από ό,τι θυμάμαι, μια πενταετία. Ναι. Για να ξεκινήσω μια σοβαρή δουλειά που έχω κάνει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Τα 5 χρόνια σου χρειάστηκαν για να το αποφασίσεις ή για να επιλέξεις? Και για την απόφαση του σχεδίου και στον καλλιτέχνη που θα πάω. Mm-hmm. Να δω δουλειές. Φοβόσουν ότι μπορεί να μην γίνει σωστά η δουλειά και μετά πώς θα το ξανααφαιρέσεις ή με ποιο τρόπο? Κοίτα, φοβόμουν ότι μπορεί να μην γίνει σωστή η δουλειά, αλλά δεν σκεφτόμουν την αφαίρεση. Mm-hmm. Σκεφτόμουν το cover-up. Mm-hmm. Δηλαδή να πατήσεις πάνω σε αυτό με κάτι άλλο. Mm-hmm. Ωραία, να πάμε τώρα πάνω σε αυτό, κυρία Τσιατούρα, και στο θέμα. Αν, για παράδειγμα, έχει γίνει μία κακοτεχνία ή αν κάποιος μετανιώσει για ένα τατουάζ που έχει κάνει, μπορεί, δεν ξέρω, να αλλάξει γνώμη, να μην του αρέσει πια, να μεγαλώσει ηλικιακά, να μην του ταιριάζει πια στο κοινωνικό του προφίλ, οτιδήποτε. Πώς φεύγουν τα τατουάζ? Λοιπόν, δύσκολα, αλλά φεύγουν. Αρκεί να σας πω ότι οι μισοί από όσους κάνουν ένα τατουάζ, έχουν δείξει κάποιες έρευνες, το μετανιώνουν κάποια στιγμή στη ζωή τους. Οι μισοί? Οι μισοί, έτσι έχουν δείξει έρευνες που έχουν γίνει. Προς το παρόν δεν φαίνεται να μετανιώσει κανείς, αλλά... Όχι, ακόμη ίσως. Επομένως, εγώ θα σύστηνα σε κάποιον που θέλει να κάνει ένα τατού, τουλάχιστον να κάνει ένα μικρό τατού
και με τέτοιο χρώμα που να μπορεί να φύγει εύκολα αν το μετανιώσει. Τι σημαίνει αυτό, είναι, δηλαδή το μαύρο είναι διαφορετικό από το χρωματιστό τατουάζ? Ναι. Τα τατού αφαιρούνται με λέιζερ. Υπάρχουν ειδικά λέιζερ στη δερματολογία, τα Q-switch laser όπως ονομάζονται, με τα οποία μπορούμε να αφαιρέσουμε ένα τατουάζ. Για κάθε χρώμα υπάρχει και διαφορετικός τύπος λέιζερ. Mm-hmm. Για τα σκούρα, μελανά, καφέ ή μαύρα τατού, είναι το Q-switch Alexandrite laser. Ναι. Αυτά φεύγουν και πιο εύκολα. Πάντως όλα φεύγουν, άμα θέλουμε. Όλα σε κάποιο βαθμό, ναι. Mm-hmm. Τα μαύρα και τα σκούρα τατού φεύγουν ολοκληρωτικά και πιο εύκολα από τα υπόλοιπα. Τα κίτρινα, τα πράσινα, τα γαλάζια εμφανίζουν μια μεγαλύτερη δυσκολία στην απορρόφηση του φωτός του λέιζερ. Να ρωτήσω κάτι. Όλοι μπορούν να κάνουν τατουάζ? Γιατί τώρα τελευταία υπάρχει έτσι και μια κινδυνολογία ότι ίσως το τατουάζ μπορεί να κρύβει και κάποιους κινδύνους. Τι γίνεται με αυτό? Λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι όλοι μπορούν να κάνουν ένα τατού. Καταρχήν, δεν πρέπει να υπάρχουν αλλεργίες στο μελάνι που χρησιμοποιείται στο τατού. Θα μου πείτε πού μπορεί να το ξέρει αυτό κάποιος. Ναι. Θεωρητικά, καλό θα ήταν να γίνεται ένα τεστ πριν γίνει το τατού. Κάνετε σε κάποια τέτοιο τεστ κλειστή περιοχή? Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τεστ. Ναι. Στο μαγαζί μπορεί ο πελάτης, αν είναι το πρώτο τατού, να πάει σε κάποιο δερματολόγο, να κάνει το ανάλογο τεστ. Βέβαια, εμείς, δηλαδή, το ποσοστό που βλέπουμε, δουλεύοντας, είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι μικρό. Είναι τους τελευταίους 6 μήνες, δηλαδή, υπήρχε μία πελάτησα που έκανε αλλεργία. Mm-hmm. Και αυτό ήταν κάτι που έφυγε μέσα σε γρήγορα, 20 μέρες. Γρήγορα, δεν αντιμετωπίζεται. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Αυτός. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν την τάση να κάνουν υπερτροφικές σουλές χιλοειδή όταν τραυματίζονται, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Ναι. Γιατί μπορεί να κάνουν, το τατού ενέχει κάποιον τραυματισμό στην επιδερμίδα και μπορεί να κάνουν κάποια δύσμορφη ουλή. Άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από κάποια νοσήματα, όπως είναι η ψωρίαση για παράδειγμα, το νόσημα οπότε αυτό είναι ειδικές περιπτώσεις. Ειδικές περιπτώσεις γενικά. Μπορεί τραυματίζοντας στην επιδερμίδα να ενεργοποιηθεί και να εμφανιστεί βλάβη ψωρίασης για παράδειγμα. Mm-hmm. Οπότε καλό θα είναι να υπάρχει ένα καλό ιστορικό στον άνθρωπο που θέλει να κάνει ένα τατού. Αγγελική, να σε ρωτήσω εσένα, ας πούμε. Πού είσαι νέο κορίτσι και αποφάσισες να κάνεις δύο τατουάζ? Δεν σκέφτηκες ότι αν μεγαλώσεις, ότι θα το μετανιώσεις? Εγώ, ας πούμε, αυτό που σκέφτομαι πολλές φορές είναι ότι εντάξει, μπορεί ένα τατού να είναι ωραίο στα 20, στα 30, αλλά πώς θα είναι, ξέρω εγώ, στα 70, θα ταιριάζει? Η αλήθεια είναι, Κίμα, ότι έχω κάνει πάρα πολλές σκέψεις που έχουν να κάνουν και με τη δουλειά μου, με το επάγγελμα. Ναι. Διότι μπορεί κάποιος εργοδότης ενδεχομένως να δει το τατουάζ και να με χαρακτηρίσει κάπως, να μου χαλάσει δηλαδή το προφίλ μου, την αισθητική μου. Έχω σκεφτεί και αυτό. Έχω σκεφτεί και το ότι παίρναν τα χρόνια, θα γίνω μελλοντικά, άμα το θέλει ο Θεός, μητέρα κι εγώ. Γι' αυτό και επέλεξα να κάνω μικρά διακριτικά τατουάζ και σε σημεία που να μην είναι τόσο εμφανή στην άνθρωπό μου, τέλος πάντων, στους γύρω μου. Δεν το έχω μετανιώσει, ήταν μια συνειδητή επιλογή και απόφαση, ωστόσο το μελέτησα και εγώ και δεν έκανα χρώμα, δηλαδή δεν έβαλα χρώμα στα τατουάζ, γιατί φαίνεται δύσκολα. Να ρωτήσουμε και την Αναστασία που επέλεξε και εκείνη να κάνει ένα μικρό, βέβαια μας είπε ότι σκέφτεσαι να κάνεις άλλο ένα, αλλά ήταν αυτός ο λόγος ότι ήθελες να είναι κάτι διακριτικό, το οποίο μπορεί να καλύψεις ενδεχομένως αν χρειαστεί? Το συγκεκριμένο το ήθελε διακριτικό ούτως ή άλλως. Χρώμα γραμματοσειρά είναι κάτι απλό. Δεν θα μπορούσε να μπει κάπως σε χρωματάκι. Το προτίμησα το μαύρο το κλασικό. Αλλά ίσως το επόμενο τατού που θα σκεφτώ να είναι πιο μεγάλο. Να είναι πιο μεγάλο και ίσως και να έχει και κάποιο χρωματάκι. Και χρώμα. Τώρα τα δικά σου τα τατού είναι αρκετά πιο μεγάλα, πιο έντονα. Το σκέφτηκες εσύ καθόλου ότι μπορεί να σε δεσμεύσει στην κοινωνική σου ζωή, στη δουλειά σου? Αυτό που είπε η Αγγελική προηγουμένως, ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με έναν εργοδότη, οτιδήποτε. Σίγουρα. Όταν το ξεκίνησα, να σου πω την αλήθεια, δεν το σκέφτηκα καν. Απλά πήγαινα και έκανα τατουάζ. Τώρα βλέπω ότι έχω προβλήματα με τις δουλειές. Ναι. Ναι. Δηλαδή, θα μπορούσα, αν μου δίνονταν ευκαιρία αυτή τη στιγμή να το ξανακάνω, θα το έκανα. Πιο μικρό. Όχι πιο μικρό, σε όχι εμφανή σημεία. Τώρα έχει γίνει.
Βλέπουμε όμως τώρα πάνω ότι δεν είναι μόνο τα τατουάζ, έχεις και ένα ιδιαίτερο σκουλαρίκι. Πώς λέγεται, ένα piercing. Είναι stretch. Stretching. Και αυτό είναι κάτι όμως που είναι εμφανέστατο, δηλαδή δεν είναι διακριτικό. Ναι, αλλά γι' αυτό εντάξει, έχω βρει μια λύση τουλάχιστον για τις δουλειές μου. Υπάρχουν κάποια σκουλαρίκια σιλικόνης που είναι στο χρώμα του δέρματος, χωρίς τρύπα. Και καλύπτει το. Και καλύπτει, ναι, το κενό. Τώρα στην πορεία, αν χρειαστεί, μπορεί να τα ράψεις. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια άλλη ερώτηση. Ισχύει ότι όποιος κάνει τατουάζ δεν μπορεί να δώσει αίμα? Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Σίγουρα τα τατού θα πρέπει να γίνονται από επαγγελματίες που τηρούν τους κανόνες υγιεινής με αποστηρωμένα εργαλεία μιας χρήσης, ώστε να μην μεταδίδονται νοσήματα. Και αυτό πολύ σημαντικό σίγουρα και αυτό είναι έχει να κάνει σημαντικό. Και με την επιλογή του tattoo artist που είπαμε προηγουμένως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επομένως, αν τηρούνται αυτά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν κινδυνεύουμε να κολλήσουμε κάτι. Τώρα να ρωτήσω, οι πελάτες που έρχονται σε σένα, για παράδειγμα, συνήθως επιλέγουν σημεία που μπορεί να καλυφθούν με ένα ρούχο, με κάτι? Πλέον όχι τόσο. Όχι αυτό τόσο. Ήθελα να πω κιόλας, επειδή λέγαμε ότι το tattoo έχει γίνει μόδα. Σίγουρα κάτι το οποίο εμπεριέχει τη μονιμότητα του τατού, δεν μπορείς να το κάνεις μόνο και μόνο επειδή είναι μόδα. Το καλό είναι ότι επειδή πλέον είναι πολύ συνηθισμένο στο μάτι, δεν υπάρχει αντιμετώπιση που υπήρχε παλιότερα σε ανθρώπους που έχουν τατού σε εμφανή σημεία. Και όπως βλέπουμε ότι. Στο βίντεο σε χαρακτηρίζουν ότι είσαι άνθρωπος από κατώτερη κοινωνική τάξη, από κατώτερο κοινωνικό επίπεδο. Κάτι το οποίο πια έχει. Δεν υπάρχει. Έχει συνηθίσει, ας πούμε, το μάτι μας στο να βλέπουμε ανθρώπους με τατουάζ. Έχουν κάνει και άνθρωποι που είναι πάρα πολύ εύποροι εκεί. Πολύ εύποροι. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κολυμπούν στο χρήμα, να το πω πιο απλά, και κάνουν και είναι γεμάτοι τατουάζ και σε σημεία και το κάνουν, σου λέει, θα το κάνω για να αποδείξω στους άλλους ότι δεν είναι ταμπού. Ναι, όπως είδαμε και την Αντζελίνα Τζολί στο βίντεο. Πολύ διάσημοι ράπερς του εξωτερικού. Πάρα πολύ. Πάντως, αυτό ας πούμε, που προσωπικά εμένα θα με φόβιζε στο να επιλέξω ας πούμε, να κάνω ένα τατουάζ είναι ότι θα το βαριόμουν. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να μην γίνει με το σωστό τρόπο και να θέλω να το αφαιρέσω, αλλά πώς είναι τα ρούχα. Δηλαδή, είναι σαν να λες ότι θα φοράω κάθε μέρα το ίδιο ρούχο. Θα βαρεθείς. Μπορείς να το κάνεις κάποιο σημείο που απλά δεν θα το βλέπεις. Στην πούμε, πλάτη, για παράδειγμα. Χέρι. Το βλέπεις εδώ συνέχεια, οπότε ναι. Ίσως και να το βαριώσουν, αλλά στο ναυχένα και όπως το πόδι από πίσω. Και αν το βαρεθείς, έρχεσαι και κάνεις άλλο πάνω από αυτό. Από πάνω. Όπως οι περισσότεροι που κάνουν τα αρχικά του αγαπημένου τους και το μετανιώνουν. Και για παράδειγμα, η Αγγελική Λιάδη είχε γράψει το όνομα Κώστας, πρώην αγαπημένος της, όλοι το γνωρίζουμε, ο Κώστας Μιλιωτάκης, είχε γράψει Κώστας, όχι Κάπα, Κώστας είχε γράψει και τώρα έχει κάνει ένα λουλούδι, αν δεν κάνω λάθος, ένα τριαντάφυλλο πάρα πολύ μεγάλο. Εντάξει, αυτή ήταν μια επιλογή, θα λέγαμε, και γρήγορη, αν θέλεις. Ο Κώστας έγινε τριαντάφυλλο. Ναι, ο Κώστας έγινε τριαντάφυλλο. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν κοντά μου σήμερα για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και νομίζω ότι εσείς βγάλατε το δικό σας το πόρισμα, αν είναι τελικά μόδα ή άποψη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τι να ευχηθώ τώρα. Καλά τατουάζ, καλές δουλειές. Και εσείς να συμβουλεύετε σωστά τον κόσμο και να κάνουν ίσως αυτό το τεστ ανεκτικότητας για να μην έχουμε παρατράγουδα. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Καθόμαστε καλά? Καθόμαστε πολύ καλά, αναπαυτικά θα έλεγα. Λοιπόν, καθίστε λίγο ακόμα γιατί πάω να φτιάξω εντυπωσιακά κοσμήματα, οικονομικά, εύκολα, γρήγορα και επιστρέφω.
Χαρά. Επιστρέφω. Νάγια Νικολάου, σχεδιάστρια. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Αχ, τι ωραία είναι αυτά. Πολύ εντυπωσιακά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι από τη χειμερινή κολεξιόν. Αχ, κοιτάξτε αυτό. Αυτό τι είναι, κομματάκια από δέρμα. Από δέρμα, ναι. Είναι δερμάτινα, κομμένα στο χέρι, ένα-ένα. Τα συνθέτουμε σε ανάλογους χρωματικούς συνδυασμούς και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Τέλειο. Και όλα αυτά εδώ τα ωραία που είναι με διάφορα υλικά. Ναι. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι μαλλί. Και αυτό είναι μαλλί επίσης. Τι μαλλί? Μαλλί cotton. Α, τέτοιο μαλλί. Τέτοιο μαλλί, όχι τέτοιο μαλλί. Όχι τέτοιο μαλλί. Ωραία, τι θα μας δείξεις σήμερα για να, λοιπόν, μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνοι μας. Σήμερα θα δείξουμε αρχικά το τελικό μας σχέδιο να δουν περίπου. Όχι περίπου, ακριβώς τι θα φτιάξουν οι φιλενάδες μας. Είναι κορδόνι και κάποιοι κρίκοι. Είναι κρίκοι που μπορούμε να τους προμηθευτούμε από καταστήματα που έχουν αξεσουάρ και είδη μόδας. Και είναι πάρα πολύ οικονομικοί. Οι 10 κοστίζουν μόλις 3 ευρώ. Α, ναι. Πολύ καλή τιμή. Και πέρα από το κολλιέ που θα δείξουμε, θα τους πούμε και κάποια άλλα tips που αλλού μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν. Ωραία. Πάμε να το φτιάξουμε. Ξεκινάμε. Παίρνουμε ένα σχετικά μαλακό κορδόνι για να μπορεί να έχει την κίνηση και την καμπυλότητα. Περίπου στα 60 εκατοστά, αναλόγως βέβαια και με το ύψος που θέλουμε να έχει στο λαιμό μας. Παίρνουμε λοιπόν τους κρίκους μας, οι οποίοι είναι καλό να είναι πάνω από 6, για να μπορεί να σχηματιστεί αυτό το ωραίο σχέδιο. Παίρνουμε 3 στο χέρι μας. Να δείξουμε λίγο. Ακριβώς. Δεν το έχουμε κόψει. Δεν το έχω κόψει ακόμα, διότι όταν τελειώσουμε, κάποια σκοινιά θα βγουν πιο μακριά από τα άλλα για να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτή και η καμπυλότητα. Ακριβώς. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα με τους κρίκους? Παίρνουμε λοιπόν 2 κρίκους στα χέρια μας και τους ακουμπάμε έτσι απλά και μετά ακουμπάμε έναν από πάνω. Παίρνουμε τη μία μας άκρη, τη βάζουμε από κάτω και όπου υπάρχει τρύπα εδώ που δημιουργείται με τους κρίκους μας, περνάμε τα κορδόνια μας. Δεν είναι ανάγκη να τα βάλουμε τη σειρά τώρα, θα τοποθετήσουμε. Είναι σαν να πλέκουμε τους τρεις κρίκους. Ακριβώς, είναι σαν να πλέκουμε τους κρίκους, το κορδόνι στους κρίκους. Το περνάμε λοιπόν μετά από κάτω και έχει δημιουργηθεί αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Εύκολο μου φάνηκε. Εύκολο είναι. Στη συνέχεια, χωρίς να τοποθετήσουμε πάλι από κάτω το κορδόνι μας, παίρνουμε άλλον ένα κρίκο και τον βάζουμε από πάνω, ούτως ώστε να συνεχίσει. Ναι, να ενώνονται δηλαδή πάντα ακριβώς, δύο κρίκοι. Και να δημιουργείται το κενό μεταξύ τους. Έτσι, μπράβο. Είδες, εύκολο είναι. Ναι. Περνάμε λοιπόν από κάτω τα 3 μας κορδόνια και συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αφού ο κρίκος μας αυτός είναι από την πάνω πλευρά, θα βάλουμε έναν κρίκο από την κάτω πλευρά. Οπότε θα βγει από κάτω το κορδόνι μας. Έτσι συνεχίζουμε. Θα βάλω άλλο ένα. Ναι. Άλλο ένα κρίκο. Τον βάζουμε από πάνω. Τώρα μπορεί κάποιος να βάλει και μόνο 3 κρίκους, ας πούμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από 3 και απάνω ξεκινάει η σύνθεση. Για να τελειώσουμε το κολλιέ μας, κλείνουμε με την κάτω πλευρά και έχει δημιουργηθεί αυτό εδώ το Τέλειο. Αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραίο. Εν συνεχεία, παίρνουμε κουμπώματα. Είναι πάρα πολύ οικονομικά και αυτά κοστίζουν μόλις 10 λεπτά το ένα. Κόβουμε. Και πόσο μας κοστίζει έτσι αυτός ο κολλιές? Είναι 3 ευρώ η κρίκη, 3 ευρώ το κορδόνι. Έτσι. Και 40-50 λεπτά όλα τα κουμπώματα μαζί με τις θικούλες. 6,5-7 ευρώ. Και έχεις ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό κολλιέ. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πολύ ωραίο, όντως. Μπορεί να παίξουν με τα χρώματα, μπορούν να βάλουν ένα χρώμα μαύρο, ένα χρώμα λευκό. Οπότε μπορούν να κάνουν και χρωματικούς συνδυασμούς. Μία άλλη πρόταση είναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Το κούμπο ματαρό αυτό που θα το μετρήσουμε στο λαιμό μας για να δούμε και πόσο κοντό μακρύ το λαιμό μας. Για να δούμε πόσο μακρύ ή πόσο κοντό θέλουμε να είναι. Σημαδεύουμε λοιπόν και πώς. Παίρνουμε ένα σελοτέιπ. Ναι, ναι. Μία κόλλα απλή. Θα πάρουμε ένα σελοτέιπ για να μπορέσουμε να σφίξουμε καλά τα κορδόνια μας, ούτως ώστε να χωρέσουν στο μέγεθος μέσα στο θικάκι μας. Θα το κόψουμε με το ψαλίδι μας. Ναι. Κόβεται και εύκολα, είναι μαλακό το κορδόνι. Είναι μαλακό και είναι και καλό και το ψαλίδι.
Και στη συνέχεια θα βάλουμε μέσα, με τη βοήθεια ίσως μιας πένσας από ένα τσιμπιδάκι, γιατί εγώ έχω βέβαια τα εργαλεία που χρειάζονται για αυτή τη δουλειά, ναι, αλλά οι περισσότερες κυρίες μπορεί να μην τα έχουν στο σπίτι τους. Θα πάρουμε μία πένσα, αφού έχουμε βάλει κόλλα μέσα, οποιαδήποτε κόλλα, δεν μας απασχολεί τι κόλλα θα είναι, mm-hmm, είτε μία σιλικόνη, θερμοσιλικόνη, αυτή που τη ζεσταίνουμε, και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία, πολύ μετά, ωραία. Τι είναι αυτό που μου έλεγες? Ναι. Έλεγα για τα μαντήλια μας. Έχουμε τόσα πολλά μαντήλια. Λέμε τώρα να τα φορέσουμε, να μην τα φορέσουμε, πώς θα τα φορέσουμε. Καλά, τα συγκεκριμένα το φόρεγα, να μ' αρέσει. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε ένα ιδιαίτερο δέσιμο στο μαντήλι μας? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους ίδιους κρίκους, ναι, που είχαμε. Έτσι όπως έχουμε το μαντήλι μας εδώ, το χωρίζουμε στη μέση. Mm-hmm. Το πιάνουμε εδώ. Κάνουμε το ίδιο πράγμα, δηλαδή πιάνουμε τους δύο κρίκους κάτω και τον, ναι, ένα το βάζουμε από πάνω και ξεκινάμε πάλι να το περνάμε από μέσα. Γενικά, από ό,τι κατάλαβα, αυτή η κρίκη είναι πολύ χρήσιμη. Πάρα πολύ χρήσιμη. Τους περνάμε λοιπόν εδώ, μία πάνω, μία κάτω, ούτως ώστε να περάσει από όλες τις τρύπες το μαντήλι μας μέσα. Το τραβάμε, ναι, και ανοίγουμε εδώ και φοράμε το μαντήλι μας. Οπότε έχουμε ένα μαντήλι με έναν ιδιαίτερο... Και δεν έχουμε και αυτό το ενοχλητικό που έχει τον κόμπο εδώ μπροστά. Ακριβώς. Και πετάγεται ο κόμπος. Δέσε ή το όταν μαντήλι, τα αφήνεις ανοιχτό που σου φεύγει και ψάχνεις το μαντήλι μετά. Ακριβώς, ακριβώς. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε και μία ζώνη. Αυτό εδώ τι είναι? Εγώ, εμένα μου αρέσουν και πάρα πολύ τα βραχιόλια. Είναι λοιπόν, ό,τι μας έχει περισσέψει από τα κολλιά. Μας περίσσεψε ένα κομματάκι από το κολλιέ μας, mm-hmm, αλλά δες πως ανοίγει. Είναι μαγνητικό. Τσακ. Οπότε, πολύ ωραίο. Και το κάνεις ούτε και κουμπώματα, ούτε βοήθησέ με, κούμπωσέ μου το βραχιόλι μου. Ανεξάρτητες και φτιάχνουμε το βραχιόλι μας. Μπορώ να σας δείξω πώς γίνεται. Ας υποθέσουμε... Λοιπόν, οπότε είναι το ίδιο όπως κάναμε και το κολλιέ. Έχουμε τις δύο άκρες και έχουμε αυτά και αυτά μπορούμε να τα προμηθευτούμε κάπου. Ακριβώς, αυτά κοστίζουν μόλις 1 ευρώ, mm-hmm, τα μαγνητικά κουμπώματα. Οπότε κόβουμε στο μέγεθος που θέλουμε το κορδόνι μας. Έτοιμη. Και είναι έτοιμο. Νάγια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά φοβερό κολλιέ, εντυπωσιακό, μόνο με 6,5 ευρώ. Αυτές είναι ωραίες λύσεις. Σε ευχαριστούμε και πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να σας το δείξω αυτό το κολλιέ μου, γιατί εσείς το κοιτάγατε από μακριά τώρα και έβλεπα την Αγγελική και την Βίκη. Λοιπόν, κοίτα τι ωραίο που είναι. Είναι καταπληκτικό και αυτό που είπες είναι πάρα πολύ έξυπνο. Μήπως να το κάνουμε και εμείς μετά. Εγώ μένω όμως πάρα πολύ τα φουλάρια. Ναι, εσύ φοράς φουλάρια. Σου παίρνει ο αέρας. Θα σας πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά θα το πω. Διάβασα, όχι πρόσφατα, μία κοπέλα φορούσε φουλάρι και πιάστηκε από την εξάτμιση της μηχανής που ήταν μαζί με το αγόρι της, ναι, και δημιουργήθηκε πρόβλημα. Μάλλον δεν έπρεπε να το πω. Λοιπόν, πάμε όμως να καλημερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Έλενα Κουντουρά, βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, διότι ζήτησε να κάνει μια παρέμβαση σχετικά με το θέμα με τους σεισμόπληκτους που παρουσιάσαμε χθες στην εκπομπή μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ένα θέμα που ενημερωθήκαμε και μας συγκίνησε ιδιαίτερα, γιατί δυστυχώς γνωρίζουμε την κατάσταση. Οι σεισμόπληκτοι, οι οποίοι εδώ και τόσο πολλά χρόνια ακούσανε τόσες πολλές υποσχέσεις, βρίσκονται σήμερα σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση, όχι μόνο να μην αναλαμβάνει κανένας την ευθύνη, ούτε οι δήμοι στους οποίους υπάρχουν πλέον τα κοντέινερ, αλλά ούτε και το ΙΠΚΑ, και να γίνονται μπαλάκι ανάμεσα στην ευθύνη που δεν αναλαμβάνει η πολιτεία και να λαμβάνουν στα χέρια τους αντί το πολυπόθητο σπίτι το οποίο επρόκειτο να δοθεί έξωση. Ακριβώς. Αυτά τα πράγματα μας θλίβουν, αυτά τα πράγματα δυστυχώς συμβαίνουν γιατί είναι ανύπαρκτη πολιτεία και δυστυχώς γιατί μπερδεύονται οι αρμοδιότητες και όλοι δηλώνουν ότι δεν ευθύνονται. Και όπως είδατε και εσείς, κυρία Κουντουρά, είναι πολύτεκνες οικογένειες. Είδαμε το παράδειγμα μιας οικογένειας που έχει 9 παιδιά, όπου μεγαλώσανε όλα τα παιδιά αυτά 14 χρόνια πλέον σε ένα κοντέινερ μέσα σε 43 τετραγωνικά μέτρα. Και οι εικόνες νομίζω μιλάνε μόνες τους.
Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε αυτή την απίστευτη προσπάθεια της οικογένειας να μεγαλώσει αυτά τα υπέροχα παιδιά που όπως δείξατε, το ένα το παιδί έφερε μετάλλιο, τρίτο μετάλλιο στο πόλο, ναι, το άλλο το παιδί είναι εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο παιδών, το άλλο το παιδί κατάφερε να σπουδάσει και να είναι από τους πρώτους μαθητές, ότι είναι και οι οικογένειες οι οποίες πραγματικά κάνουν τεράστια προσπάθεια να μεγαλώσουν, να μορφώσουν τα παιδιά τους και η πολιτεία είναι ανύπαρκτη. Και όχι μόνο αυτό, δεν αναλαμβάνουν και τις ευθύνες. Εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα κάνουμε ερώτηση στην Βουλή για το θέμα αυτό και πραγματικά, και ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ χρόνια τώρα ασχολούμαι με αυτά τα θέματα και τα έχουμε επισημάνει, γιατί ας μην πάμε πολύ μακριά. Ας θυμηθούμε και τις πλημμύρες και τα χρήματα τα οποία δεν δόθηκαν ποτέ. Έτσι είναι. Χαίρομαι πολύ που θα έρθει αυτό το θέμα ξανά στη Βουλή, γιατί 14 χρόνια πλέον αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ξεχασμένοι από την πολιτεία και από τον κάθε αρμόδιο. Πραγματικά και είναι και ντροπή. Είναι ντροπή, γιατί αυτό είναι εμπεγμός. Εγώ όταν άκουσα ότι αντί να πάρουν σπίτια παίρνουν εξώσεις, χαρτιά εξώσεων, καταλαβαίνετε ότι... δεν μπορούσα παρά να παρέμβω και να σας πω ότι θα το προχωρήσουμε το θέμα, θα κάνουμε ερώτηση στη Βουλή και θα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή την ανάγκη βοήθειας. Οποιαδήποτε και αν είναι, πιστεύω είναι πολύτιμη βοήθεια. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κοντουρά. Να είστε καλά. Μπράβο μας, να σας πω κάτι. Λέω μπράβο δύσκολα στην τηλεόραση, αλλά μας αξίζει μπράβο γιατί τουλάχιστον κάποιοι θα κινηθούν και ελπίζοντας ότι θα τελειώσει εδώ, γιατί 14 χρόνια είναι πάρα πολλά. Και μπράβο και σε σένα και στο λέω ειλικρινά που κάνεις ανοίγεις αυτή την αγκαλιά και μπαίνουν στη διαδικασία να κινηθούν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τέτοιες πάρα πολλές περιπτώσεις. Ακριβώς. Εμείς είχαμε την ευκαιρία, δηλαδή, και οι άνθρωποι μας δέχτηκαν μέσα στα σπίτια τους, τα σπίτια αυτά που τα κάνανε οι ίδιοι σπίτια, δηλαδή. Ακριβώς. Δώσανε την όποια ζεστασιά μπορείς να δώσεις σε ένα κοντέινερ 23 τετραγωνικών μέτρων, και μας δείξανε το έλλειμμα πραγματικά του ενδιαφέροντος της πολιτείας, της εκάστοτες κυβέρνησης, του εκάστοτε δημάρχου και όλων των υπουργών που έχουν παρελάσει τα τελευταία χρόνια. Και μακάρι να γίνει κάτι, έτσι δεν είναι, Βίκη? Και δηλαδή, και εσύ είδες την κατάσταση αυτήν από κοντά, να γίνει κάτι, γιατί είναι ντροπή για όλους μας να ζουν οι οικογένειες κατά αυτόν τον τρόπο, όπως ο κύριος Γιώργος, χωρίς ρεύμα, χωρίς αποχέτευση, χωρίς νερό, εδώ και τόσα χρόνια. 14 χρόνια, παιδιά, δηλαδή, έλεος. Και μικρά παιδιά, μεγαλώνουν παιδιά. Ακριβώς. Μέσα εκεί. Και μεγαλώνουν τη συνέχεια της ζωής, νέοι άνθρωποι που μπαίνουν στη ζωή. 14 χρόνια, έλεος. Έλεος. Μπράβο και στην κυρία Κοντουρά που έδειξε συγκίνηση και ελπίζουμε να λυθεί. Μα αυτό το πρόσωπο θα έπρεπε να δείχνουν τα κόμματα προς τους πολίτες τους και όχι την παγωμένη πλάτη. Ακριβώς. Για πάμε να δούμε τι μας έδωσε το διαδίκτυο αυτή την εβδομάδα, Κωνσταντίνε, διότι θέλουμε να μάθουμε ποια ήταν τα πιο δημοφιλέστερα tweet της εβδομάδας και τι συζητήθηκε μέσα στα social media την εβδομάδα που μας πέρασε. Καλημέρα. Έχω κείμενο να σου πω πολλά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που μας βλέπουν, που μας στέλνουν μηνύματα και στο Magazine Live, στη σελίδα στο Facebook, αλλά και στο Twitter. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σου έχω τα καλύτερα tweet, όπως και την προηγούμενη φορά, με βάση που ψήφισε ο κόσμος του ίντερνετ. Εμείς δηλαδή. Όλοι εμείς. Τι ψηφίσαν αυτή την εβδομάδα? Λοιπόν, να ξεκινήσω. Αυτό είναι υπενθύμηση για εσάς, κυρίως τις γυναίκες. Σας το λέμε εμείς, γιατί σε χρειάζεται. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και λέει, κυρίες μου, όταν οι άντρες λέμε ότι θα φτιάξουμε κάτι, θα το φτιάξουμε. Δεν χρειάζεται να μας το υπενθυμίζετε κάθε 3 μήνες. Θα το φτιάξουμε. Την υπόσχεση τη δώσαμε. Του χρόνου, λέει. Δώσαμε την υπόσχεση. Και όταν δίνουμε μια υπόσχεση, την τηρούμε. Θα σε πάω τώρα στο επόμενο. Mm-hmm. Το οποίο είναι επίσης ωραίο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που γράφουν τέτοια και τα ψηφίζουν. Με τα λόγια μπορεί να κερδίσει εντυπώσεις, αλλά με τις πράξεις όμως κλέβει την παράσταση. Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Αυτό τα λέει όλα. Ναι. Και έχει σχέση και με το προηγούμενο που συζητούσαμε. Ακριβώς. Για πάμε παρακάτω. Το τρίτο νομίζω ότι απευθύνεται καθαρά σε εσάς, για όσες ψάχνετε τον ιδανικό πρίγκιπα. Και λέει, σκέφτομαι να παντρευτώ ένα βάτραχο.
αν δεν γίνει πρίγκιπας, τουλάχιστον θα μου τρώει τα κουνούπια. Αγγελική, τι έχεις να πεις. Δεν υπάρχουν πρίγκιπες και πρέπει να το καταλάβετε. Το έχουμε καταλάβει πιο ότι δεν υπάρχουν πρίγκιπες, οι πρίγκιπες ζουν στα παραμύθια. Είναι μια σκλήρη πραγματικότητα. Κορίτσια, τι να αντιμετωπίσουμε. Γιατί γεμίζαμε στις πρίγκιπισσες και σου λείπει ο πρίγκιπας. Όχι, γιατί και εσείς νομίζω ότι αναζητάτε μια πρίγκιπισσα. Γιατί όταν θέλετε από τη γυναίκα να τα κάνει όλα. Δεν νομίζω. Οι άντρες είναι σε άλλο κειμένο ταλού. Καλά, μεγάλο, τεράστιο θέμα. Πολλές εκπομπές. Πες να τις κάνουμε. Βρήκανε και την πρακτική χρήση, έτσι, για τα κουνούπια. Έτσι. Πολύ ωραία. Τι άλλο είδαμε. Έχω αρκετά. Θα πούμε τώρα όσα προλαβαίνουμε. Λοιπόν, για τη βδομάδα που μας πέρασε, τι ψάξαν περισσότεροι άνθρωποι στις μηχανές αναζήτησης. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε με τα πρόσωπα, τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, όπου για 39 μήνες βρίσκεται εκεί η Miley Cyrus. Άτακτο κορίτσι. Ποιον αρέσει αυτή. Την ψάχνουνε, δεν είναι ότι σε ποιος αρέσει. Είναι πώς την ψάχνουν στη μηχανή αναζήτησης. Βγαίνει, κάνει τα δικά της εκεί πέρα. Είναι μόλις 20 ετών. Προκαλεί, έχει πάει από την άξη από πάνω της. Τη ρομαντικούλα, Χάνα Μοντάνα, γιατί όλοι από εκεί την γνωρίσαμε. Χάνα Μοντάνα, δεν είναι. Ακριβώς, έτσι ξεκίνησε. Και τι άλλο αναζήτησαν αυτή την εβδομάδα, δηλαδή το πρόσωπο είναι Miley Cyrus. Ωραία. Το reality show το οποίο το αναζητούν περισσότερο είναι το Dancing with the Stars. Όχι το ελληνικό, γενικά. Γενικά. Mm-hmm. Γενικά, σαν λέξη, Dancing with the Stars είναι αυτό που ψάχνουν περισσότερο σαν show. Πολύ χορός. Βιβλίο. Σου έχω και βιβλίο. Βιβλίο ποιο. Άμα το βρεις, αν και το προδώσαμε, είναι η βίβλος. Να, τώρα το κλείψα. Είναι η βίβλος. Ναι. Ούτε εγώ θα το πίστευα ότι ψάχνει ο κόσμος τη βίβλο. Κάθε μέρα. Σε τέτοιες εποχές, τη βίβλο την αναζητάμε περισσότερο αλλά, ποτέ. Την δύναμη από το Θεό. Γιατί την ψάχνει στο ίντερνετ. Μάλιστα. Έχω επιχειρηματίες. Mm-hmm. Ωραία. Για λοιπόν, πες, για πες. Όπρα Winfrey και, mm-hmm. και Steve Jobs. Steve Jobs, μάλλον λόγω της ταινίας που βγήκε τώρα. Συγχωρεμένο. Ναι, και με το παρασκήνιο. Γιατί πολιτικό, είχε παρασκήνιο. Πολιτικούς είχε. Πολιτικούς φυσικά και είχε. Δεν το, νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι μαντέψω, άλλος. Να μαντέψω, όχι, άστο καλύτερα. Μπορείς να μαντέψεις, αλλά είναι ο Μπαράκ Ομπάμα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται, δεν είναι θέμα δηλαδή, να μαντέψει κάποιος, είναι αναμενόμενο. Από Ελλάδα θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τώρα. Ακριβώς. Θα μπορούσα. Να... Στην Ελλάδα. Τσάμπα, θα γινόταν και στην Ελλάδα θα ήταν καλό, αλλά η γενική δεν έχει βγει ακόμα για την Είμαστε Ελλάδα. Είμαστε στην 1000η θέση, δεν ξέρω εγώ τι. Τι άλλο έχει, Κωνσταντίνο. Σου έχω ποδοσφαιριστή. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, το ξέρουν και οι Πέτρες. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Και κάτι το οποίο εντάξει δεν είναι τόσο ευχάριστο. Περισσότερο μηχανέ αναζήτηση ψάχνουν σαν χώρα την Αμερική. Και εμείς, σαν Ελλάδα, βρισκόμαστε στην 34η θέση με πτωτική τάση. Α, είναι καλή θέση το 34η. Είναι στην οικονομία μας. Παίρνει την κατιούσα. Λοιπόν. Αυτά σου έχω εγώ. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Και πάμε τώρα govastileto.gr, γυναική άποψη. Η γόβα που σας πάει παντού. Έτσι ακριβώς. Και πάμε να δούμε, Αγγελική. Έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, γιατί στο govastileto.gr υπάρχει μια κατηγορία η οποία λέγεται Astra Code. Ακριβώς. Που έχει να κάνει μεν με τα ζώδια και τα αστρολογικά όλα, αλλά είναι κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για εσάς, ανάλογα με το ζώδιό σας. Και αυτή την εβδομάδα έχουμε το εξής θέμα που έχει να κάνει με βότανα. Έχει να κάνει με βότανα. Η σύνδεση, να πούμε, των βοτάνων με τα ζώδια είναι μια μεγάλη υπόθεση και σοβαρή. Σοβαρή, εντάξει. Για κάποιους είναι, προφανώς, γιατί την έχουν ψάξει, έχουν προσπάθησαν να βρουν την σύνδεση που υπάρχει στα ζώδια και στα βότανα. Και ξεκινάω. Πάμε στον κρυό. Το αδύναμο σημείο του κρυού είναι το κεφάλι. Ο κρυός επίσης χαρακτηρίζεται πάρα πολύ από την νευρικότητα που έχει σαν ζώδιο. Οπότε, του συνιστούμε τη Βαλεριάνα. Κοιμήσου, αγάπη μου. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο, στον Ταύρο που είμαι και εγώ. Ο Ταύρος χαρακτηρίζεται πάρα πολύ στο ότι δεν βάζει γλώσσα μέσα του. Θέλει να μιλάει διαρκώς. Τώρα τι λέει, άλλο θέμα. Αυτό είναι αυτοκριτική. Αυτοκριτική. Να την κάνουμε και αυτή που χρειάζεται. Ο σαμπόκος. Είναι ο σαμπόκος, το έχω ψάξει. Είναι βότανο ο σαμπόκος, λέγεται. Είναι ένα πράσινο έτσι, βότανο. Μπορούμε δεν το είναι σαμπούχα. Λέγεται και σαμπούχα, νομίζω. Σου βάζω τώρα, μου βάζεις δύσκολα. Okay, δεν το έχω δοκιμάσει, θα το ψάξω. Στη μηχανή αναζήτησης που λέγαμε. Ακριβώς, στα μαγαζιά που πουλάνε βότανα, μπορούμε να τα προμηθευτούμε. Και πάμε στον δίδυμο. Ο δίδυμος έχει το δύναμο σημείο του στους πνεύμονες. Χαρακτηρίζεται από την υπερκινητικότητά του. Δεν ξέρω αν έχω κάποιο δίδυμο εδώ στο πλατό. Του συνιστούμε λοιπόν να πάρει ευκάλυπτο. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στον καρκίνο. Ο καρκίνος, το ευαίσθητο σημείο του είναι το στομάχι. Και του προτείνουμε
τσάι του βουνού. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Γιώργος Νικολαίδης, συνάδελφος, είναι καρκινάκι, να απογοητευτεί, να πίνει. Γιώργο. Έτσι. Πρόσεχε γιατί θα πεις τώρα. Κρατάω λοιπόν, καφέ στο χέρι. Τα λιονταρία και τα δυναμικά. Έχουν μια δυναμία στην καρδούλα τους. Τους προτείνουμε, όχι εγώ, αυτοί που έχουν κάνει την έρευνα, καλέντουλα. 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 Η Παρθένη. Ποιος είναι Παρθένος, ποιος είναι Παρθένος, το ξέρω. Η Ρούλα. Ποιος είναι Παρθένος, Κιμ. Λοιπόν, ο Παρθένος έχει ένα πρόβλημα στα έντερα, γιατί διακρίνεται από το άγχος. Πολύ σεκ. Καλό χιόλι. Λοιπόν, διακρίνεται από τον άγχος του, είστε αγχώδεις έτσι οι άνθρωποι. Τι πρέπει να κάνετε, να προμηθευτείτε δεντρολίβανο, Κιμ μου. Δεντρολίβανο, που βοηθάει έτσι, στην ηρεμία σας. Χαίρομαι που μου βάζεις εύκολα, ξέρεις. Λοιπόν, δεν με βάζεις να ψάξεις κανένα φυτό περίεργο. Σου αρέσει η ρίγανη, γιατί και η ρίγανη ενδείκνεται για τον Παρθένο. Πράσω, τη ρίγανη. Όχι, τη ρίγανη τη βάζουμε στα φαγητά. Να τη βάζεις στα φαγητά, ναι. Άμα σου αρέσει. Λοιπόν, πάμε στο ζυγό. Ο ζυγός έχει μια δυναμία στα νεφρά του. Ο ζυγός, λοιπόν, για το ζυγό συνίσταται το χαμομήλι. Εύκολο. Παντού υπάρχει και στο σούπερ μάρκετ. Πάμε στο Σκορπιό. Ο Σκορπιός έχει ένα πρόβλημα στα γεννητικά του όργανα. Του συνιστάμε, λοιπόν, για να ανεβάσει τη λίπιντό του φασκόμηλο. Φασκόμηλο. Τέλεια, γεράματα. Λοιπόν, φασκομηλάκι. Πάμε στο τοξότη. Ο τοξότης έχει ένα πρόβλημα στο σηκώτη, έτσι λένε. Οπότε και αυτός καλέντουλα. Ο εγώκυρος που διακρίνεται έτσι για τις φιλόδοξες αναρχίσεις του, πώς τα λέω έτσι, μπορεί να προμηθευτεί μάραθο, Κιμ. Μάραθο. Μάλιστα. Και αρκετό τήλιο. Το τήλιο δεν ξέρω τι είναι, να λέμε την αλήθεια. Τσάι του βουνού είναι κι αυτό. Αλήθεια. Ωραία. Και τήλιο. Υδροχός που έχει πρόβλημα στους στραγάλους και στις κνήμες, καλό θα ήταν να προμηθευτεί αχιλλέα. Τον ίδιο τον Αχιλλέα, τον πάει μαζί. Τον Αχιλλέα, λοιπόν, και λυκίσκο. Έναν Αχιλλέα, τίποτα άλλο. Έλα, δεν κλάσε. Έλα, τα ποδαράκια. Και θα τελειώσουμε, θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας θέμα από την κατηγορία ζώδια, ξαναλέω και αστρα, κόουτ, με τους ιχθείς. Οι ιχθείς έχουν μια δυναμία στα πέλματα εκεί. Οι ιχθείς που είναι ονειροπόλοι, μυστικοπαθείς και όλα αυτά τα σχετικά, θα προμηθευτούν τζίντζερ. Και εμένα μου αρέσει το τζίντζερ και η μετάβρος. Μ' αρέσει, μ' αρέσει το τζίντζερ. Άμα μ' αρέσει το ρημιστικό από άλλο ζώδιο, τι κάνω. Δεν έχεις επιλογές. Αυτά. Govasileta.gr, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι να λύσουμε τις διαφορές μας με τα βότανα και επιστρέφουμε. Τελικά εμείς εδώ αποφασίσαμε ότι θα επιλέγουμε τις παρέες μας αναλόγως με τα βότανα και τα ζώδια για να κάνουμε και οικονομία. Για να τύπου, δίνει ο καθένας, τι βότανο είσαι εσύ, όχι τη ζώδια. Ακριβώς, να ξαχνόμαστε μεταξύ μας. Δεν το πιστεύω πως πέρασε η ώρα σήμερα πάλι. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, ήπιαμε τα καφεδάκια μας, φτιάξαμε κοσμήματα, μαγειρέψαμε, μάθαμε για τα τατουάζ. Τα γελάσαμε, βότανα, τα βότανα, τα βότανα, Αγγελική μου, τα βότανα. Είμαστε όλοι μετά να φύγουμε από εδώ, είμαι ράκος. Εγώ βρήκα τη δασκάλα δώρο πάντως. Θα μάθω τι ζώδιο είναι ο καθένας, θα προμηθευτώ το βότανό του, αλλά μην μου πείτε γιατί μου το έφερες. Όχι, όχι, δεν θα σου πούμε. Είσαι λίγο τζαμπατζού. Όχι τζαμπατζού, δεν ξέρεις την ποσότητα που θα σου φέρω. Λοιπόν, εμείς να θυμίσουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, που εσείς μπορείτε να καλείτε κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας για να παίξουμε το μουσικό quiz το Σάββατο και την Κυριακή. 2-11-55-55-50 είναι το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Σας περιμένουμε να μας πάρετε τηλέφωνο, είτε για να δηλώσετε συμμετοχή, ή για τα σχόλιά σας, τα θέματά σας και ό,τι άλλο σας απασχολεί. Από μας πολλά πολλά φιλιά, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα να έχετε και εμείς θα είμαστε πάλι εδώ το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί. Γεια σας!